αναιρέσεις μπορεί να πει. Άστε ρε τις αναιρέσεις, ρε. Ποιες αναιρέσεις. Οι κομμουνιστές, οι φίλοι μας κάνουν. 10 ευρώ το εισιτήριο είναι. Body armor. Όσα θέλει και σαν τσένια. Body armor, ρε. Blue. Λοιπόν, οι αναιρέσεις, τι είναι. Στα τόπεδα του Μαύρου Μελά. Με έστειλε μήνυμα ο κομμουνιστής, ο φίλος μου, με φτιάχνει το site. Ο Χριστάκης, ο Φανταρσία. Μου λέει θες να βοηθήσει την κατάσταση εκεί και τα λοιπά. Έχει ωραία live. Ναι, έχει καλά live και τέτοια. Έχει. Τρεις μέρες Παρασκευή, καμάκι πολύ λέει θα έχει. Εφτάζουν μόνο, τι είναι. Ναι, άφτασατε. Είναι στόμα, δεν δε χρειάζεται να το κάνουμε πλήρη διαφήμιση. Δεν μας δώσαν κανένα φράγκο, παιδιά. Εμείς όμως τους λέμε να πάνε του Παύλου Μελά το ωραίο φωτισμό. Τηλεόραση είναι δεκαετίας 80. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Είμαστε τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο είμαστε χαλαρούιτα. Θέλουμε να περνάτε κι εσείς καλά, χαλαρούιτα. Τον Ιούνιο είμαστε χαλαρούιτα. Την άλλη Κυριακή θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή. Εγώ, ο Τρέγιας, ο Μπουγκάτσας και ο Ντούλινγκ. Wow. Και την πάρα επόμενη Κυριακή θα κλείσουμε τη σεζόν, η οποία ήταν δύσκολη γενικά για όλους μας. Γιατί περάσαμε μια χρονιά με μια ομάδα μόνο στην πόλη, στην Αλφα Εθνική. Περάσαμε αρρώστιες, ασθένειες παγκοσμίως μοναδικές. Έτσι, Ασλαμά. Ναι. Στον κόσμο, εγώ και ένας ακόμα παγκοσμίως. Οπότε κρατάμε και εδώ μια αποκλειστικότητα. Έναν ΠΑΟΚ για κλάματα στους τελευταίους 3-4 μήνες και κατορθώσαμε σαν αδειόφωνο εμείς να βγούμε δύο δίμηνα πρώτη, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Ο Ασλαμάς πήγε πολύ καλά στο Λίμπερο στην εκπομπή που έκανε και τώρα πήρε μια ακόμα εκπομπή με τον Τρέγια. Θα κάνουν ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Δυστυχώς είναι στο τέλος της χρονιάς. Και το γιο του Φεντούρη. Και ο γιο του Φεντούρη. Το Μετρόπολης πήγε στα Ουράνια. Κάναμε επιτυχημένη σεζόν και στο Europe One όσον αφορά τη Μαρμίτα, γιατί η Μαρμίτα είναι μια εκπομπή η οποία για τους Αθηναίους μπορεί να είναι παρακμιακή, μπορεί να, να είναι αιρετική, μπορεί να. Εντάξει, είναι μια εκπομπή η οποία δεν έχει στήσου έτσι, θα σε βάψω, θα σε κάνω. Δεν έχει ένα καθοσπρεπισμό και ίσως και γι' αυτό το λόγο αγαπήθηκε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι μια παρείστικη εκπομπή. Λοιπόν, τα σάλια μάλια τελειώσανε. Βλέπω τα μούτρα του Τζόρνταν, είναι εδώ πέρα σαν το μουλάρι. Μια χαρά είναι τα μούτρα. Οι τσαχύλες του, κοίταξε με λίγο. Και τα δικά σας τα μούτρα, όλο χαμόγελο. Δείξε με λίγο. Τσαχύλες του έτσι, το φρύδι έτσι σαν του διαβόλου και του λες, τι έγινε ρε Τζόρνταν, θα βρει έναν τρόπο να ωρεοποιήσει την κατάσταση. Μια χαρά είμαστε εμείς. Δηλαδή τώρα θα κάνει την κριτική. Ενώ έπρεπε το Ταγάρι να την κάνει την κριτική. Όταν έπρεπε να πούμε, θα τα πούμε όλα αυτά. Σε κατηγορώ ευθέως να πούμε και. Ξέρω σε φίλο μου, αλλά σε αυτά τα θέματα είμαστε. Αυτή η τηλεόραση, φίλε μαζί. Είναι φοβερή. Τηλεόραση μια χαρά είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα μα. Όλοι μηγάδε φαίνομαι. Λοιπόν, εγώ φαίνομαι πιο μαύρο. Από τον Γουόλκο τη Άρσεναλ πιο μαύρο. Χαρτμπολ, πε μα που είναι. Το... Ωρα, φίλε, εγώ είναι... σε σχέση με τον Τζόρνταν είμαι λευκός με μαύρο. Όχι, θέλουμε έναν χορηγού τώρα. Δεν κάνει, δεν είναι σωστό. Αν είχαμε διαφημιστικό τμήμα εδώ, θα σε μάλλον να σου πει Μάρια, όταν μιλάει ο Τζόρνταν για τους χορηγούς, θα κάθεσαι ήσυχος. Χαρτμπολ, ελπίδο 8 στην Πολύγνη, στο Τρίγωνο, μαγαζάρα σπορ καφέ, καθαρά ποτά, αυτά τα μην τα λέμε συνέχεια. Παρέες πολύ ωραίες, φίρμες εκεί πέρα, ωραίες κοπέλες. Λοιπόν, όποιος γουστάρει μπορεί να πηγαίνει εκεί πέρα. Έχουμε τους διαγωνισμούς σε εξέλιξη και στην τελική φάση δηλαδή. Μάλλον στα ημιτελικά είναι, δύο ζευγάρια. Τελική φάση λέω γιατί τελειώνουν λίγες μέρες, είναι και τελειώνουν. Μην, άστο να τα πει λοιπόν, όπως ξέρετε. Το Champions League, ναι. Φέτος είναι αναδιοργανώνεται η ιστορία. Ναι, ναι. Έχουμε δύο διαγωνισμούς πυρήμπας, δύο σε ένα δηλαδή. Ναι. Έχουμε Champions League και Europa League. Τέσσερις όμιλοι με 16 άτομα. Ομίλοι. Λοιπόν, 16 όμιλοι μάλλον με 4 άτομα. Εντάξει, πέστασε όπως ξέρεις και. 64, οι δύο πρώτοι πήγανε Champions League, οι δύο τελευταίοι πήγανε Europa League. Έχουν έπαθλα και οι 4 οι νικητές, τα ζευγάρια των τελικών δηλαδή. Ο νικητής του Champions League παίρνει χιλιάρικο και ο τιμένος μία τηλεόραση, 42 πλάσμα και βάλε. Σαν το κεφάλι του κόκκινου. Ο νικητής του Europa League παίρνει 500 και ο τιμένος πάλι μία 42. Πότε είναι ο τελικός, ναι. Λοιπόν, είμαστε στα ημιτελικά τώρα, αυτές τις μέρες γίνονται τα ημιτελικά. Του Champions League είναι ο Ζάχος ο Γιάννης μαζί με τον Μουντουζή τον Νίκο και ο Αμυρίδης ο Κώστας μαζί με τον Παυλή τον Νίκο, είναι τα ζευγάρια. Εσύ τι έκανες, ο φωτογράφος. Όχι, όχι. Είναι φωτογράφος. Από εκεί είναι του ΠΑΟΚ ο χορηγός. Και από εκεί είναι αυτός. Και στο Europa League ο Ιωαννίδης ο Γιώργος, ο τραγουδιστής ο Πόντιος, ξέρεις. Όχι. Φωνάρα. Δεν ακούγεται αυτό. Γιώργος Ιωαννίδης. Βέβαια.
ξέρει ο Βάζελος και εντάξει, ξέρω, το ξέρω. Με τον Πολυζωή, τον Δημήτρη είναι τα ζευγάρια. Ο Ξανθόπουλος, ο Μιχάλης, με την Σεμιανικού. Γεια σου, Κυριάζη, γεια σου. Λοιπόν, τέρμα. Τα είπε για τον Καρπό. Σε λίγε μέρε θα πάμε. Όλοι πόντι στα ημιτελικά. Λοιπόν, λοιπόν, Μυρίδης δεν ήταν και χορηγό του τουρνουά. Όχι, δεν ήταν σε κανένα τουρνουά. Τον έλεγε ο Τζόρνταν εδώ. Του κάνει αβάντα. Φαίνεται. Ναι, ήταν φίλο και ήταν. Δεν βλέπουμε τι λέξει. Πορφύρα, σταμάτα. Κυραμέρι. Κυραμέρι είναι στην Κέρκυρα τώρα. Μίλησα εγώ με τον Βασίλη για το τραπέζι. Ναι. Θα μου το κάνετε εκεί στην Πορφύρα. Έτσι, γιατί ο Βασίλης ήθελε να πάμε εκεί στο Μέρες, στη Βόλβη εκεί. Από εκεί πίσω έχει κάτι όλες, όλο τα Μέρες. Κανονικά ρε Μπαγάσα, αυτός που κάνει το στίχημα που πληρώνει, αυτός ορίζει. Ναι, εσείς ορίζει. Αλλά εγώ επειδή δεν θα σου χαλάσω το χατήρι, σε ναι. Κάνω το κήπες, σε πάω εκεί. Όπου θες με πάλι. Εσύ ήθελες να πάρεις και στίχημα και για τα πλέον. Θα τα πούμε αργότερα. Θα με πεις, περίμενε. Handball, είπαμε, Πορφύρα είπαμε, είναι και στην Κέρκυρα, 400 μέτρα από το λιμάνι δεξιά, Θεσσαλονίκης γεύσης. Όσοι πάτε στην Κέρκυρα εκεί πέρα κτλ. Ναι. Υπάρχει τουρισμός, Ρώσοι κτλ. Γίνεται χαμός. Ίδια κουζίνα, πολύ καλή. Airsoft, το νερό μπήκε στο αυλάκι. Καθώς με τη φετινή διαφήμιση που κάνουν τα παιδιά, έχουν πείσει τον κόσμο ότι το Airsoft είναι πιο αντρικό από το paintball. Εντάξει, πήγαν, είδανε το Airsoft, που είναι, δεν είναι μπογιές να πετάνε, δεν είναι κανονικές σφαίρες. Σφαίρες. Δηλαδή. Σκοτώνουν κιόλας, βέβαια. Όχι, ρε, ναι. Έχει πόλεμο. Πολεμομαχία μεγάλη, ρε. Κανονικά βλήματα. Έχει κανονικά όπλα κτλ. Λοιπόν, είναι στο Δρυμό, 14ο χιλιόμετρο, μια γκαζιά δρόμος εδώ πέρα. Πάει πολλοί κόσμος και κοπέλες πάρει με τα γόρια τους και γίνονται πραγματικές μάχες. Και προπόνηση καλή είναι αυτό. Τρέχεις, κάνεις, καλύπτεσαι κτλ. Και είναι και προπόνηση, μη στην πέσει κανένας ληχτής στον δρόμο να ξέρεις πώς θα αντιδράσεις κτλ. Αφού βγάλεις τις σφαίρες και αρχίζει να το πει. Λοιπόν, κλειδαράς Πετκανίτσας. Κάνει τα πάντα. Ο αθάνατος. Δηλαδή, τσακώθηκε όλος με τη γυναίκα του. Μάλιστα. Και του πήρε το κλειδί από το χρηματοκιβώτιο. Σε παίρνει τηλέφωνο, εσύ με τον Πετκανίτσα μπορεί να κάνω κάτι. Οπωσδήποτε μπορεί να διαρρήξει το χρηματοκιβώτιο, μπορεί να ανοίξει ασανσέρ, όχι να διαρρήξει το χρηματοκιβώτιο το ξένο, θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο δηλαδή του πελάτη. Τώρα τι με νοιάζει εμένα, ξέρω, έχασα το κλειδί. Ο Πετκανίτσας δεν τον ενδιαφέρει. Είναι δικό στο χρηματοκιβώτιο, μάλιστα. Δηλαδή ταυτοποίηση κτλ. Τώρα μπορεί να του κλέψει το κλειδί η γυναίκα ή να πήρε το άντρα στο κλειδί. Δεν έχει σημασία. Ο Πετκανίτσας κάνει τα πάντα τίμια και όμορφα. Δεν είναι αυτό κλοπή. Δεν θα πάει να ανοίξει το ξένο αμάξι. Εγώ που κλειδώθηκα μέσα στο. Εμένα το κόρτο έχει μια ιδιοτροπία. Δηλαδή, άμα αφήσει το κλειδί μέσα, κλείνει την πόρτα, παπ, κλειδώνει αυτόματα. Λάθος μεγάλο. Παπ, ήρθε ο κουνιάδος του Πετκανίτσα, σε δύο λεπτά, παπ, το άνοιξε το αυτοκίνητο. Ο ίδιος κάνει πιο γρήγορα. Ποιος? Αν έρθει ο ίδιος. Πιο γρήγορα, ναι. Πιο γρήγορα από τον Νίκολας Κέιτς το άνοιγε το αυτοκίνητο. Εκεί στο 45 δευτερόλεπτα, πώς λέγονταν. Το έργο, η ταινία, πώς τη λέγανε. Που κλέβανε τα αυτοκίνητα, ρε. Πώς τη λέγανε την ταινία, ρε. Πού να ξέρει το χαϊβάνι αυτό που ταινίε ξέρει. Δεν θυμάμαι ποια ταινία λες. Τι ταινία να πει. Που κλέβανε τα αυτοκίνητα, λες, μου αρέσει. Και φυσικά ο Κιφωνίδης, ο οποίος κάνει το καλύτερο καφέ στη Θεσσαλονίκη και επεκτείνεται και με άλλες δραστηριότητες. Μιλάμε σε εμπόλεμες ζώνες, σε ξενοδοχεία που γίνονται πολέμοι κάτω στη Ισραήλ κτλ. Πώς τα λένε, όχι catering, πώς τα λένε αυτά τα μαγαζιά που ανοίγουν τώρα μετά το άλλο. Franchise, ρε, όπως έκανε ο Σαωρίδης με το Super 3, μπράβο. Franchise, να πούμε, μέχρι τη Βαρκελόνη θα φτάσει. Ποιος? Ο Κιφωνίδης. Ναι. Λοιπόν, μόνο Ηρακλάρα. Σήμερα είναι η μέρα του Ηρακλή. Βγάλα πολλά λεφτά σήμερα. Στον Ηρακλή είχε καλές τις πράξεις. Έχει αρκετό κόσμο. Γιατί η μπουτίκ, ό,τι λέγαμε, δεν μπήκα σήμερα μέσα. Δεν μπήκα. Ξύλωτε, δεν μπήκα. Σήμερα ο Ηρακλής πληρώθηκε καλά. Η μουστάρδα και ο καφές τελειώσανε στο πρώτο δεκάτο που άνοιξε. Έπεσε ξύλο. Είχε καλή οικονομισία του Ηρακλής από όλων. Σωστό. Διάλειμμα. Πάμε. Έπαιρνα τώρα το Δόνη τηλέφωνο να του πω συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Πανασιατικού. Έκανε μια πετυχημένη χρονιά. Εν αντιθέσει με την ομάδα τη δική σα, η οποία πάτωσε να πούμε για άλλη μια φορά. Αφού λοιπόν τον βολεύει εκεί η Ασία, έτσι να γίνει πρωταθλητή Ασία. Μόνο λόγια. Είναι. Ολόκληρη Ασία, 4 δισεκατομμύρια κόσμο. Μια ομάδα δεν. Ξέρει καμιά ομάδα. Μια αλαχλή. Άλλο ποιο ξέρει. Αλαχλή. Πώς τη λέει. Τι ξέρετε. Δόνι θα λέτε και τα κλίματα. Σε δύο μήνες τελειώνουμε το πρωτάθλημα τώρα. Λοιπόν, παρακάτω. Μπαχμού United. Πάμε γρήγορα να πούμε ότι είδαμε την Μπαρσελόνα χθες με τη Γιουβέντους. Τη Σαρλίς Τερόν δηλαδή. Και σήμερα είδαμε τον ΠΑΟΚ. Τη Σοφία Τιμουτίδου. Ποια είναι η Σοφία Τιμουτίδου. Η δασκάλα στον καφέ της Χαράς. Η Χοντρούλα. Τέτοια διαφορά δηλαδή. Τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, σαν να βλέπεις τη Σαρλίς Τερόν σε ταινία αισθησιακή
και μετά να πας να πούμε την άλλη μέρα και να δεις τη Μουτίδου, τη Σοφία, τη δασκάλα, το καφέ της χαράς. Να πούμε όμως ότι έχει καταπληκτικό χιούμορ, έτσι. Ναι, δεν μιλάω για χιούμορ, ρε Γιώργο. Ρε Γιώργο, δεν μιλάω για χιούμορ. Χιούμορ έχει και ο κόκκινος, υποτίθεται. Προσβάλλει Σοφία τη Μουτίδου τώρα. Ναι, προσβάλλει τη Μουτίδου, σωστά. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, 1-0 ο Μέση. Μακρινή στον Άλμπα, Νεϊμάρ και δύο κεντρικοί χαφ. Οι δύο κεντρικοί χαφ που πατήσαν την περιοχή. Και οι δύο παίκτες πατήσαν την περιοχή, Νιέστα και ο Ρακιτζής. Εντάξει. Εγώ θα σου βάλω μια ερώτηση. Ναι. Ποιος ναι. αξίζει το πιο πολύ χειροκρότημα ναι. για το τρίτο γκολ. Α, για τον κόσμο αυτό το βάζουμε. Ναι. Για το τρίτο γκολ της Μπαρσελόνα. Ποιος αξίζει, ποιον αξίζει. Για το τρίτο γκολ της Μπαρσελόνα. Ποιος ναι. αξίζει. Τίνος είναι το μισό και παραπάνω. Μισό και παραπάνω. Λοιπόν. Το μισό για μένα είναι τα δύο τρίτα. Εντάξει. Στο τρίτο γκολ μιλάω. Μην ξεχνάς ότι είναι στο μεγάλο ρίσκο η Γιουβέντους εκεί, χωρίς να πολύ ανοιχτή. Ναι. Μα το... ναι. Ο Μέση χωρίς να ζεσταθεί, χωρίς να πατήσει περιοχή, καθαρίζει η Μπαρσελόνα 1-0 με τα δύο αμυντικά χαφ, τα δύο οχτάρια δηλαδή. Γιατί ο Μπούσκε ήταν πιο πίσω, πάτησαν περιοχή και η τριάδα, η Αγία Τριάδα, Νεϊμάρ, Μέση και Σοάρες, ένας ήταν ο μεγάλος παίκτης που συνεργάστηκε και εκτέλεσαν, ο ένας έδωσε την μπάσα και ο άλλος έβαλε τον γκολ, οι δύο χαφ. Που σημαίνει στο ποδόσφαιρο, όταν πατάει τα χαφ σου περιοχή, είναι πολύ ευεργετικό για την ομάδα σου. Λοιπόν, τι λέει, πήρατε λάμπες, το καταλάβαμε. Σαν να είστε στον παράδεισο, φαίνεστε. Βέβαια. Τι θες κάνει, τα έχει ανάψει όλα, full tasking. Έτσι. Πού είσαι, ρε Μαστοράκι, εδώ, λοιπόν, να είσαι στηλεόραση. Ο Πύρλο εκεί χάθηκε. Τι χάθηκε, δεν κατέβηκε ποτέ. Εκεί κατέβηκε ο Πύρλο σαν εξάρι. Δεν κατέβηκε ποτέ. Και αποδεικνύει. Τι μου κλαίς, ρε Πύρλο μετά τον. Τι μου κλαίς, ρε Πύρλο. Δεν φταίει ο Πύρλο. Αστραπόγιανε. Το μεγάλο, το μεγάλο παίχτη. Τι κλαίς, ρε Αστραπόγιανε. Στα θα μου τα πει μετά. Εδώ το μάθημα τι λέει. Ακόμα και οι τρεις μάγοι να είναι φουλ σε φόρμα, τον γκολ για να έρθει και μάλιστα σε οργανωμένη άμυνα, γιατί τον γκολ το κάνει σε οργανωμένη άμυνα της Γιουβέντους, χρειάζονται άλλοι δύο. Και άλλοι δύο, αν είναι τα χάφη, τα οχτάρια σου, τότε είναι ευεργετικό για την ομάδα. Δηλαδή οι τρεις θα είναι καλά. Αν δεν πατήσει τέταρτος, πέμπτος στην περιοχή, γκολ δεν μπαίνει. Ο προπονητής λοιπόν της Μπαρσελόνα θα μπορεί να πενεύεται ότι στο 1-0 η ομάδα του λειτουργήσε περισσότερο τακτικά παρά ατομικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Θα με σταματάς. Το γρήγορο 1-0 όμως έγινε πολύ κακό στο παιχνίδι και στην ποιότητά του για δύο λόγους. Ό,τι ποιος διαφορεί σταματάει και συμπληρώνει. Πρώτον, ο Γιουβέντους δεν ανοίχτηκε, δεν έβγαζε παίκτες μπροστά, προσπαθώντας να συντηρήσει την κατάσταση, γιατί σε εκείνο το σημείο, ανέβαινε 20 με 30 μέτρα πιο μπροστά, ο Γιουβέντους, μπορεί στο 25 να γινόταν 2-0 και μετά να παρατούσαμε τα καφενεία και να φεύγαμε να δούμε, ξέρω εγώ, τον Τζίμι τον Πανούση. Γιατί προλαβαίναμε να δούμε τον Πανούση στο 25 λεπτό, αν έκανε η Μπαρσελόνα και το 2-0. Και το δεύτερο είναι στο χαμηλό και συντηρητικό παιχνίδι της Μπαρσελόνα που κρατούσε πολύ σωστά δυνάμεις. Δηλαδή, σου δίνω μια μπουνιά, πέφτεις κάτω. Πού με σοκάρει η Μπαρσελόνα, Κωστή. Πού σε σοκάρει η Μπαρσελόνα. Κάνει το 3-24 το 1-0. Ναι. Εκεί, αν είμαι εγώ η Μπαρσελόνα, κάνω θηλιά και τους φύγω. Τους πνίγω. Όχι. Τους πνίγω. Αυτοί τι κάνανε. Αυτοί κάναν το άλλο. Αυτοί κρατούσαν δυνάμεις γιατί ούτε οι άλλοι ανεβαίνανε. Σου λέει δεν ανεβαίνει. Τι εννοείς με αυτόν τον μισό. Δεν ανεβαίνει. Τι λέει αυτό. Είσαι από άλλο μαγαζί. Θες διαφήμιση τζάμπα και τέτοια μηνύματα δεν έπαιρναν για χορηγούς ρε βλάκα μέσα. Μα είναι δυνατό να παίρνεις τέτοιο μήνυμα για το βάζεις ρε χαϊβάνι. Ο Κόντα, ρε φίλε, τι σχέση έχει. Ο Αλέγκρι είναι εδώ και, τον έχει, εδώ και ένα χρόνο. Είναι ο... Ζηλεύεται το hardball. Ζηλεύεται που πάει ο Τζόρνταν εκεί, ζηλεύεται που τα ποτά του είναι καθαρά. Δεν έχει μέσα να πούμε Τζόνι. Είναι τέτοια, όχι, όχι. Είναι χιουμοριστικό το μήνυμα. Και καλά ότι έχει σκόνη πάνω το μπουκάλι, αυτό είναι ότι δεν ήταν καθαρό. Ναι, 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 ναι. Μόνο έτσι το δεχόμαστε. Και τι υπογράψαν Κόντε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε, μην την πηγαίνουμε την αλλιώ, εντάξει, δεν ισχύει αυτό που λέει. Η Μπαρσελόνα λοιπόν λέει δεν ανεβαίνει Γιουβέντους, δεν ρισκάρει. Ούτε εγώ μπαίνω να φουλάρω. Όταν θα ανοιχτείς, όταν θα ρισκάρεις, θα σου αλλάξω τα φώτα στο μεγάλο το χώρο με τους τρεις παιχταράδες και τον φανταστικό Ινιέστα το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο. Θα μπούμε τέσσερις στην κόντρα και θα σε διαλύσουμε. Θα μιλήσω στο τέλος για μπλακείς, φίλε. Περίμενε. Punk rock προσκυνώ, αδερφέ, δεν σχολιάζω. Αλλά Black Kiss είναι παντάρα. Συνεχίζω. Θα μιλήσουμε για Μπαρσελόνα στην αρχή. Μιλήσουμε λίγο για μπάλα σε αυτή την εκπομπή. Το πότε η Μπάρτσα παίζει συντηρητικά και πότε φουλάρει, ο καθρέφτης της είναι ο Μέση. Όταν ο Μέση κάθεται, είναι το παιχνίδι. Αν βγάλει αυτόν τον στή, είναι απλά μια πολύ καλή ομάδα. Ο Μέση και δεν τρομάζει χωρίς αυτόν. Όλα τα λεφτά είναι αυτό. Ο Μέση από το 5 μέχρι το 45 περίμενε τον ανοιχτό χώρο του δευτέρου ημιχρόνου να φουλάρει στο χώρο το μεγάλο. Το σκεπτικό ήταν, αφού μπορώ με 6 κούρσες συμμετοχικές να γίνω μεγάλη μούρη,
και να κάνω το 2 και το 3-0, για ποιο λόγο εγώ να φουλάρω και να πιεστώ και να κουραστώ στο ξεκούραστο στο Ρελαντί, έχω το 1-0, όταν ανέβεις ψηλά θα σε χτυπήσω. Στο δεύτερο ημίχρονο. Στα πρώτα λεπτά, ο συντηρητισμός στην Μπαρτσελόνα, και θέλω την άποψή σου, μετατρέπεται σε αλαζονία. Στα πρώτα 7-8 λεπτά, μέχρι τη στιγμή που ισοφαρίζει η Ιουβέντους. Ο συντηρητισμός, στα πρώτα του δευτέρου ημίχρονου, ναι. Βγαίνει κάτι αλαζονικό από την Μπαρτσελόνα. Ο Ινιέστα και ο Ράκιτζης κάνουν το χειρότερο του 15 λεπτά ανασταλτικά. Και εκεί πάνω γίνεται το 1-1. Ποιο είναι το λάθος της Ιουβέντους για μένα? Όσοι είστε Ιουβεντίνοι, αρχή ο 17χρονος ο Ιουβεντίνος να μου πει. Αντί να κλείσει χώρος και να φύγει αυτή στην κόντρα, έφαγε γκολ στην κόντρα. Δηλαδή η Ιουβέντους, η οποία είναι η μανούλα του κλείνω χώρους και φεύγω, τρώει γκολ στην αντεπίθεση, στο μεγάλο το χώρο, από την Μπαρτσελόνα στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Το γράφω. Λοιπόν, τι δεν έκανε ο Αλέκρης στο 1-1, λέγε. Εγώ τι θα έκανα? Καταρχήν, του έρχεται, φίλε, ισοφάριση, ξεκολώθηκαν οι άλλοι, αμέσως. Πρόσεξε. Είναι οι άλλοι πατάρες είναι. Από το 2005 τους είναι και έτσι. Κάτσε. Τους πάνε όλα... Πάει η Γιουβέντους στο 1-1 να κλείσει την Μπαρτσελόνα σε οργανωμένη άμυνα. Και ρεβάζει το γέρο ψηλά. Πώς τον είπες, Αστραπόγενο. Ωραία. Ο Κούρκος Αστραπόγενος. Ωραία. Ανεβάζει το Λευρά ψηλά. Το Λίχτενστάιν ψηλά. Το Βαλσάμι. Λίχτενστάιν. Το Βαλσάμι. Πώς το λένε το center back? Βαλσάμι. Βαλσάμις. Τον Μπαρτσάλι. Μπαρτσάλις. Ο Μπονούτσι. Τον έχει επηρεάσει ο Αλεμόνα. Όχι. Ο Μαρκίσιος και ο Ντρογκμπά. Ψηλά όλοι. Χτυπάει το κόρνερ. Ποιο Ντρογκμπά, ρε. Ο Ντρογκμπά. Χτυπάει το κόρνερ ο Πύρλο στο 1-1. Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Μέγα έγκλημα. Εκεί θες τον Πύρλο. Γιατί τα χτυπήματά του ήταν άθλια χθες. Τραγικό. Τα τραγικά τα χτυπήματά του. Τραγικό. Τον αφήνει στο εξάρι του. Τον ένα το center back, τον ένα το stopper, τον ένα το back και ένα χάφ ακόμα, τέσσερις, μη φας την κόντρα. Και τρως την κόντρα εκεί, εγκληματής. Λοιπόν, η κίνηση που έπρεπε να γίνει για μένα, εντάξει, σωστό, για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, η κίνηση που έπρεπε να γίνει για μένα, στο 1-1, κάνεις το ρόμβο σου, πώς, βάζεις το στουράλ, το χάφ, μαζί με τον Γκμπά και Μαρκίσιο και περνά τον Πύρλο δεκάρι στη θέση του μαύρου, πώς το λένε, που έφαγε την κάρτα και ήτανε... Το Γκμπά. Ναι. Ή του Βιδάλ. Του Βιδάλ. Ναι, δεν είναι που βάζεις... γύφτος. Ναι, βάζεις το Βιδάλ έξω, δηλαδή το χαρίστηκε ο Τουρκαλάς την κόκκινη κάρτα. Κολοτρογόταν ο μαύρος να φάει κόκκινη κάρτα, όπου κολόκο. Πύρλο, Στουράλ, Μαρκίσιο, Ντογκμπά. Κάνεις αυτό το στυλ. Κατάλαβες τι είπα, ρε φίλε. Λοιπόν. Τι ντροπή, κατάλαβες τι λέω. Θα τα πεις μετά. Θα τα πεις μετά, κράτατα. Μα δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Σε 4-4-2 με ρόμβο για τους κατέχοντες ποδόσφαιρο. Με τον Πύρλο δεκάρι και έξω τον πώς το λένε, το Βιδάλ, Στουράλ, τον οποίο για μένα άφησε κακός έξω, στα 90 λεπτά, Μαρκίσιο και τον Μπαρ. Στουράλ, ποιος είναι, παιδιά, το σιωρό? Ο Χάφρε της, ο... Χάφρε, μάλλα, πιτσιρίκος. Ιουβέντους, ρε. Δεν μπήκε, ρε, δεν έπαιξε, ρε. Α, δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε, ρε. Λοιπόν. Και μπορούσε να βάλει και το τρίτο στόπερ που είναι νεαρός, βέβαια. Δεν μπορούσε να. Μου αρέσει, ωραία, η ζωή μου αρέσει. Η ζωή μου αρέσει εμένα, Κωνσταντοπούλου. Η ζωή γενικά. Μου αρέσει, Κωνσταντοπούλου. Άι, Κωνσταντοπούλου. Έχει ιδιαίτερο τύπο. Τι λες, έχει ένα στυλ. Ναι, ναι. Εκτός αν σας αρέσει. Εγώ... Επιβάλλεται επιβλητική παρουσία. Εγώ γουστάρω άρρωστα ραχύλ μακρύ, βέβαια. Καλά, πλάκα μου κάνει το φίλε, εννοείται. Γαζοφωνιά σου. Συγγνώμη. Φαντάζομαι. Σα αρέσουν. Συγγνώμη λίγο, ρε. Κάτσε να μάθω. Θες να γλύψεις τις φτέρνες της τρέμη. Τις πατούσες. Τις πατούσες. Είναι άσχημες. Μια γυναίκα που έχει άσχημα δάχτυλα θα έχει και άσχημες πατούσες. Χωρίς να τις έχω δει εγώ. Μια γυναίκα που έχει ωραία δάχτυλα θα έχει ωραίες πατούσες. Άκου εδώ εμένα, ρε. Να σε μάθω πέντε πράγματα. Σε παραδέχομαι καλά. Άκου εμένα, ρε. Αν σ' αρέσει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Μ' αρέσει. Μάλιστα. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσουν οι γυναίκες να έχουν και κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή τώρα ξέρω πολύ, δούξε νομικού. Ναι, κουκλί. Σ' αρέσουν, ναι. Σ' αρέσουν ρε πούστη, αφέντρες. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι αφέντρα. Και αφέντρες. Αφέντρα θες ρε πούστη, σε μαστιγώνει, να σε πλακώνει, να σε δίνει μπουνιές. Σε τυχιστείς να σλαμβάνει. Σ' αρέσει αυτό την Κωνσταντοπούλου. Γιατί, ξέρεις τι είναι. Σ' αρέσει η Κωνσταντοπούλου. Στο κρεβάτι ρε. Δεν ξέρω, δεν με... Μπορεί η Κωνσταντοπούλου να θέλει να τη φέρουμε στο κρεβάτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ξέρεις. Δεν. Στην Κωνσταντοπούλη θα αρέσεις. Λοιπόν, άστερα, τώρα μιλάμε τώρα για την Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ. Λοιπόν, ερώτηση. Το Άρνεσεν. Όχι, το Άρνεσεν. Θα το δούμε. Μισό λεπτό. Χωριό της Ελβετίας. Παίρνουν για Ιουβέντους Μπαρτσελόνα.
Δεν έχω να πω άλλα πράγματα. Και μετά θα ακούσω και τους άλλους και θα πάμε σε πάω και τα. Πες μου. Τι έχουμε. Στο 1-1 η Γιουβέντος τι κάνει λάθος. Που ανεβαίνει ψηλά. Συμφωνώ, το είπες αυτό. Εντάξει, ρε φίλε, δεν γίνεται. Κοίταξε, σου βγαίνει το παιχνίδι. Η αλαζονία της Μπαρσελόνα, ισοβαρίζεις. Και δεν κλίνεσαι να φύγεις στην κόντρα με Τέβες, με Μωράτα, με Πύρλο δεκάρι, να κάνεις μια αλλαγή, να βάλεις τρίτο χάφ. Λοιπόν, ο Πύρλο, αδερφέ, ο Πύρλο, γιατί είπα γιατί έκλαιγε. Θα σου πω μετά. Γιατί δεν κατέβηκε. Δεν κατέβηκε ποτέ στο παιχνίδι. Δεν μπορεί ο Πύρλο μπροστά από δύο στόπερ. Επίσης. Να ντουμπλάρει μαρκαρίσματα, να πατήσει η περιοχή με τους δύο, με τον Ινιέστα και τον άλλο. Δεν μπορεί. Ο ρόλος του είναι τρεις στόπερ και ο Πύρλο με δύο μπαχάφ ή ο Πύρλο δεκάρι με δύο, με ένα κόφτη άλλον και δύο πλάγιους χάφ τον Ντογκμπά και τον Μαρκίσιο. Συμφωνείτε. Ναι, Κωστή, συμφωνώ. Πολύ, 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 πολύ λεπτομέρεια με προσοχή. Ωραίο. Ναι. Αλλά κάποια πράγματα είναι και πολύ πιο απλά στο ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει να σχαλίζει τόσο, είναι και πολύ πιο απλά. Τι ακούγεται τώρα. Η Γιουβέντους μάλλον. Ρε Ταγκάρι, τι ακούγεται. Κινητά κλειστά είναι, ρε. Κανένα δεν χτυπάει. Κανένα δεν χτυπάει. Ρε Χαϊβάν, τι γίνεται, γιατί ακούγεται ο Μουνκ. Μήπως είναι ρε Χαϊβάν το δικό σου το κινητό. Αναθεμάσαι. Συνέχισε. Εδώ ο Ηρακλής έχασε το τροκομείο οι 10 έκαναν σχεδόν το ίδιο γήπεδο και εσύ να λέει τις μικρομάδες. Δεν το είπα στο ράπ, θα το πω, θα το πούμε. Δεν έβγαν κατηγορία. Αφήστε το πάρτι κάνα. Να κάνω φασαρία, θα τους πω. Αυτό που κάνανε σήμερα ήταν απίστευτο. Που κάνανε ντους τα επίσημα. Πήρε ο Μπάντ το πρωτάθλημα το 76 και έχασε τελευταία στιγμή με τον Ατρόμητο 1-2 μέσα στην Τούμπα και πέγαινε τα σπάσανε οι παοξίδες. Συνέχισε, λέγε. Σε τέτοια ματ η Γιουβέντους ήταν καλύτερη από ό,τι την περίμενα. Καλύτερη. Απλά δεν κατέβηκαν ποτέ. Το μεγάλο δεν σε απαντάει. Ατομικά μου μιλάς. Ναι, ο Πύρλο και ο Τέβες. Όταν παίζεις με αυτή την Μπαρτσελόνα, πρέπει τα 2-3 αυτού που έχεις, οι δύο star players σου, ποιοι είναι οι star players. Η Γιουβέντους δεν έχει. 2-3, αυτοί είναι. Τρεις είναι οι star players που έχει. Μωράτα δεν είναι. Δύο. Αν δεν πέσει το Μωράτα, 3 δεν είναι star player ο Μωράτα ακόμη. Είναι ο Πύρλο και ο Τέβες. Το Μπουφόν, πολύ κακός εχθές. Α, και είναι ο Μπουφόν, το Μπουφόν. Πολύ κακός, τα αντανακλαστικά ενός γέρου τερματοφύλακα. Εντάξει, δεν το πήρε στα 39 χρονών να παίζει τερματοφύλακας. Νομίζω τελείωσε. 37,5 είναι. Στο σουτ του Μέση θα μπορούσε να αποκρούσει καλύτερα. Ναι. Και δεν ήταν στο πρώτο γκολ πώς μπήκε. Το γκολ που βάζει σου άρεσε αυτό το 2-1. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Το βάζει πολύ ωραία να κάνει το πλασέ. Εκεί μπορεί αν το πάει ένα χιλιοστό έτσι, έχει φύγει πάνω η μπάλα. Θα πάει ως κόντρας, ο Κίτσιο εκεί να πλασάρει. Ναι, εντάξει. Παίρνει 50 χιλιάρια, παίρνει εκατομμύρια αυτός. Φυσικά πρέπει να το βάλει. Εντάξει, δεν παίζει τώρα ο Τζόγλου και ο Σιντριβάνης εκεί που παίρνουν 30 χιλιάρια το χρόνο τα παιδιά. Δεν έχω απέτηση να το βάλουν. Που αν πάει εκεί η μπάλα πρέπει να το βάλει οποιοδήποτε. Σε τραβάνει, λε. Θα το χάσει. Λέγε, αυτό ήταν το θέμα σου εσένα. Στάθηκε καλά. Αυτό που λες εσύ είναι μια λεπτομέρεια η οποία ναι, μπορεί να κρίνει, είναι πολύ 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 λεπτομέρεια. Χοντρικά από τον Πύρλο, ακόμη και με το πιο λάθος σύστημα να κατέβει, περιμένω να κάνει τρία πράγματα. Μάλιστα. Όπως ας πούμε ξεσχίστηκε να κάνει η Ιταλία-Αγγλία. Ξεσχίστηκε. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο. Για Μπαρτσελόνα. Κάτσε, έχουμε ακόμη τα γραφεία. Ναι. Η Μπαρτσελόνα έδειξε ότι είναι μεγάλη ομάδα ως προς τι, ότι ήξερε να διαχειριστεί πολύ καλά και τον τίτλο του φαβορί. Και φάνηκε με τον τρόπο που έπαιξε η Γιουβέντους. Η Γιουβέντους μπήκε μέσα ξέροντας ότι κάποια στιγμή θα χάσει. Δεν μπόρεσε, πώς το λένε, να το εκμεταλλευτεί αυτό, γιατί όλοι ο παγκόσμιος τύπος έδινε στην Μπαρσελόνα ως φαβορί, δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί αυτό η Γιουβέντους και να της μεταδώσει το άγχος του τέτοιου, το άγχος του φαβορί. Η Μπαρσελόνα δεν γκόλωσε καθόλου, έδειξε ότι ξέρει να διαχειρίζεται καταστάσεις και δικαίως φέτος είναι η καλύτερη ομάδα. Δίκαια. Πάω κάτι και να μην υποστηρίζω Μπαρσελόνα. Τώρα να πω λίγο κάτι για αυτόν που ρώτησε. Ναι. Ρώτησε κάποιος αν πρέπει να μείνει ο Δέλα στην ΑΕΚ. Εμένα και το Μάριο. Από πρώτος εγώ. Λοιπόν, για το Δέλα. Φίλε, ο λόγος πρέπει να μείνει ο Δέλα στην ΑΕΚ είναι καταρχήν. Να μείνει. Να μείνει. Λέει, αυτός, να μείνει όχι. Λέω εγώ ο λόγος που ο Δέλα δεν πρέπει να μείνει στην ΑΕΚ είναι διότι ήδη έχει δείξει ότι δεν τον θέλει διοίκηση. Με το πραξικόπημα, με αυτά που προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να τον διώξουν με βελούδινο τρόπο για να μην έχουν πρόβλημα με τον κόσμο. Μέσα. Με αυτό που έγινε με τους παίκτες. Το να κρατάς ένα προπονητή, τα είδαμε και στον ΠΑΟΚ αυτά. Δεν τον ήθελε ο τεχνικός διευθυντής τον προπονητή, τον ήθελε ο πρόεδρος. Και είδαμε τι έγινε. Θα τα πούμε μετά. Τα πούμε μετά, ναι. Πρέπει να υπάρχει σύμπνοια σε αυτό το θέμα. Ναι. Οπότε, ναι, τι λέγε, Σλάμα, για το Δέλα. Είναι για τα δεδομένα της ΑΕΚ. Αν ήμουν εξής, το παιδί μπορεί το μέλλον να του ανήκει, έτσι. Και από ό,τι είπε και ο Ελευθερόπουλος ο Δημήτρης,
σε πραγματικά σόλ τώρα να γίνομαι λίγο. Μεγάλος γλύφτης. Ποιος? Ο Ελευθερόπουλος. Ο Ελευθερόπουλος. Σαλιάρης. Πάντως τέλος πάντων. Ναι, 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 ναι. Καλά. Μου επιτρέπεις, το λατρεύω. Ναι, ναι. Το λατρεύω. Αυτές οι βλακίες που λέγονται. Έλληνα ποδοσφαιριστή. Έπαιξε τζάμπα στον Ηρακλή, είναι ψέματα. Έλληνα διότι. Πρέπει να πούμε μια αλήθεια. Μίλησε μαζί του προχθές. Εντάξει, ναι, εντάξει. Κόκκινε. Δεν έπαιξε τζάμπα στον Ηρακλή. Πουνούσε η μέση του. Ναι, όχι, όχι, δεν το. Πουνούσε η μέση του, είχε πρόβλημα και έβαλε ώρα. Αν κάνω 10 μάτς θα πάρω τόσα. Αν κάνω 15 τόσα, αν βάλω το πρωτάθλημα πάρω τόσα. Προ τιμή του βέβαια. Είπε, αν δεν κάνω κάποια μάτς, προ τιμή του βέβαια, δεν θα πάρω λεφτά. Δεν είπε ότι παίζω τζάμπα. Λέμε βλακίες στον κόσμο. Και αυτά τα γλυψίματα στον αντίπαλο ή στην αντίπαλη ομάδα μετά το μάτς, όταν ανοίξουμε μια πόρτα κτλ. Άσχετα. Και εμείς μπορούσαμε να ανοίξουμε πόρτες στη δημοσιογραφία και στα κανάλια και δεν το κάναμε. Αφήστε τα γλυψίματα λοιπόν. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε. Άμα είσαι καλός, θα σε πάρουνε. Άμα δεν είσαι καλός, Ελευθερόπουλε. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε. Sorry, τώρα τον υπερασπίζομαι, επειδή είναι ο μόνος Έλληνας ποδοσφαιριστής που ξέρει να μιλάει, που έχει πνεύμα, που είναι καλλιεργημένος και που έχει διαβάσει 800 βιβλία και πάει, έχει παίρνει το αεροπλάνο. Το έχει κάνει 30 φορές. Για ένα βράδυ πήγε να δει στο Λονδίνο θέατρο και γύρισε. Ναι. Υποκλίνομαι, δεν μπορώ να μιλάω τώρα με ακούω. Να τον πάρει η Έλενα Ακρίτα. Να τον πάρει η Έλενα Ακρίτα να παίξει θέατρο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Δέρας για τον Θεόπουλο, ότι ευγενικοί μπορεί να είμαστε όλοι. Ο Δημήτρης είναι ευγενής. Αχ, τα κλάψω. Εντάξει. Φέρτε με τα χαρτομάτιλα μάνεξ από μέσα να κλάψω. Ο Δημήτρης είναι ευγενής. Σωστό, μαζί σου. Τον Άντζαρωτα. Μαζί σου είμαι. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, παρακάτω. Καταρχήν να σου πω κάτι, ρε παιδιά. Ναι. Δεν θέλω καν να μιλάω για Μπαρσελόνα. Ναι. Αυτά τα μοντέρνα, τα τρέντι, αυτές είναι ομάδες, αυτές οι ομάδες, ο Μπάγκερ και Μπαρσελόνα. Μπάγκερ. Ειδικά Μπαρσελόνα. Μπάγκερ, Λάσο και Κάτσε να ακούσουμε. Κάτσε να παρουσίασε. Ναι. Αυτές είναι όλες οι ομάδες σε κάτι νεόκοπους μοντέρνους. Από το 2005-2008 και μετά. Ναι, υπάρχουν. Δεν θέλω καν να μιλάω για αυτούς. Συγχαίρομαι κιόλας. Μετά όλα μαζί εγώ. Μίλα για το μεγάλο Παναθηναϊκό, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα μας έβαλε γυαλιά. Που έπαιξε με την ιστορία του, πες. Έπαιξε χθες για την ιστορία του. Αυτό μπορεί να το πει. Καταρχάς, εκεί που το έβλεπα, ερχόντουσαν όλοι οι Παοξίδες και έλεγαν ποιο θα βάλει στον Παναθηναϊκό. Ποιον? Ποιο κανάλι θα, πού θα βάλεις το, αν βάλεις τον Παναθηναϊκό. Αν βάλεις τον Παναθηναϊκό, ερχόντουσαν οι Παοξίδες. Δεύτερον, αυτοαναρίστε, γιατί λες ότι δεν έπαιξα για την ιστορία μου. Σήμερα έπαιζε η K20. Μπορούσες να το πεις και να βγεις από πάνω αν κέρδιζες. Κέρδισες. Τι συζήτηση να κάνουμε τώρα. Εσύ γιατί δεν πήγες να κάνεις το απόλυτο σαν πλήγο. Εγώ αδιάφορος ήμουν. Αυτό είσαι. Εγώ όσες φορές χρειάστηκα σε πήρα φέτος. Σε άλλα μάτς που ήσουν αδιάφορος γιατί, όταν, γιατί δεν έσωσες την Κέρκυρα μια χρονιά. Εσύ γύρισες στην Καλαμαριά γιατί δεν κέρδισες. Εγώ το έχω κάνει. Εσύ είσαι που κάνεις διακίνηση. Α, το έχεις κάνει. Τότε μπορείς να μιλάς. Δεν μπορείς να μιλάς. Λοιπόν, συνεχίζω. Καταρχάς, να δώσω χαιρετίσματα. 5 λεπτά θα μιλήσουμε τα ό,τι θέλετε. Σε 3 παιδιά, στον Γιλγί, στον Χρήστο, τον Δημήτρη και τον Κυριαζή. Επίσης, θέλω να πω ότι δεν θέλω να μιλήσω για το σημερινό μάτς. Αρνούμαι να σχολιάσω μάτς που έβαλε ο Κατσουράνης 2 γκολ και που έπαιζε τερματοφύλακας ο Κοτσόλης. Όχι, ρε, το δεύτερο Καραμάνος το βάζει. Όχι, ο Κατσουράνης. Δηλαδή το δεύτερο γκολ. Το δεύτερο Κατσουράνης το βάζει. Που βάζει ο Κοτσόλης, ο Πετκανίτσας θα το βγάζε. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, συνεχίζω. Κάνουν πολλοί πιστεύουν ότι ο Παναθηναϊκός τώρα είναι πλήρης. Δεν είναι πλήρης. Θέλω να απευθυνθώ πρώτα στους οπαδούς μου. Καταρχάς, αν τραβήξουμε μία νοητή γραμμή από τον ένα τερματοφύλακα όπως βλέπουμε το γήπεδο στον άλλον, ο Παναθηναϊκός πονάει σε αυτές τις θέσεις. Ακούω, πρέπει να πάρουμε στόπερ, πήραμε τον Εσχέν, έχουμε τον Λότ, μπορεί να έρθει ο Αμπέιτ και ένα φορ. Και δεν λένε το βασικό. Ότι πρέπει να πάρουμε τερματοφύλακα. Αυτό δεν το λέει κανένας. Και τερματοφύλακα εισάξιο του στυλ. Οπωσδήποτε. Δηλαδή ο Κοτσόλης, ο άνθρωπος είναι δηλαδή για. Σουτζουκάκια στα Βομβίδια, εκεί ερμούμε. Πού είναι, στην αγορά, στα Ψαράδικα. Και λοιπόν, τζάμπα. Ναι, άστο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να στρίψει. Πάνε πολύ καλά οι εγγραφές στη συμμαχία φέτος. Στάσου λίγο. Τι λέει το μήνυμα εδώ, ρε Χαϊβάνη. Καλά είναι. Πάνε πολύ καλά οι εγγραφές στη συμμαχία, με συγχωρείτε, και τα διαρκείας, αλλά έχει καιροσχυρίσματα. Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Παναθηναϊκό. Τα λέω στους Παοξίδες που συναντάω στον δρόμο. Τα λέω και στους οπαδούς μου συναντάω. Λέω και ομάδες να είχαμε, δεν θα το παίρναμε. Καταλάβετε το. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε. Εξωαγωνιστικά όλα είναι μιλημένα. Εδώ οι μισοί έπονοι υπόδικοι και κυκλοφορούν ανενόχλητοι. Άνθρωποι που έπρεπε σε άλλα κράτη να είδαν με τρεις ισόβια. Τώρα θα κάνουμε σχολιάσουμε αυτό το ποδόσφαιρο.
Αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι η αντίθεση. Κοίταξε, Ραπτόπουλε, ναι. Έκανε μια μεγάλη κοιλιά. Εγώ τώρα δεν θέλω να πηγαίνω σε καλονές τέτοια παραρτήματα και να διασύρωμαι. Αλλά τώρα ξέρουν οι άνθρωποι ότι δεν παίρνεις με τίποτε. Δεν υπάρχει πουθενά ομάδα στον κόσμο 17 χρόνια σερή να παίρνει πρωτάθλημα. Και πολύ φοβάμαι ότι του χρόνου που ο πρώτος θα δίνει προκριματικά δεν θα το πάρει ο Γαύρος. Και αυτό δεν θα είναι τυχαίο. Ναι. Επίσης, ο στόχος του Παναθηναϊκού του χρόνου, εγώ για να μην κουράσω. Πάλι με τους ομίλους της Champions League και τα 16 εκατομμύρια κασέρι, θα πω ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι το double. Θα το πω αυτή τη φορά. Γιατί ο Σιέν δεν πιστεύω ότι θα βγει Γκοβού. Φρατζέλικο δηλαδή, Ρέμος Φουρέιρα κι άμα κάθε Παρασκευή Σάββατο. Μέχρι. Δεν νομίζω ότι. Άστο, εκείνος σαν να είχε άλλος παίκτης. Εκείνος, άλλος Γκοβού. Επίσης, πέρα από αυτόν τον στόχο του Παναθηναϊκού που είναι το double, έχει και δεύτερο στόχο, εγώ πιστεύω. Καλονί, Κέρκυρα και Πανιόνιο στη Β' Εθνική. Ένας από τους δύο στόχους ναι. πρέπει να εκπληρωθεί. Ναι. Επαναλαμβάνω. Ντάμπλο πρώτος στόχος, δεύτερος στόχος. Οι δορυφόροι εναπομείνοντες, Β' Εθνική. Καλονί, Κέρκυρα, Πανιόνιος. Μα. Συνεχίζω. Πάνε. Για το τελικό Champions League, ναι. δεν σχολιάζω την ομάδα της UNICEF. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά καθόλου. Εγώ θα πω ένα πράγμα που έχει σχέση με τον τελικό χθες. Ο Τσίπρας, στην ενδεχόμενη συμφωνία, αν γίνει, πρέπει να κάνει κάτι πολύ βασικό. Το πρώτο χαρτί, το πρώτο έγγραφο, οι πρώτες προτάσεις, η πρώτη πρόταση του Τσίπρα πρέπει να λέει το εξής. Προτείνω ως ελληνική κυβέρνηση. Δείξτε. Όχι, μετά άλλο είναι αυτό. Προτείνω, δεν είμαι κι εγώ το non paper. Προτείνω σαν ελληνική κυβέρνηση αιώνιο μαύρο στην ΕΡΙΤ. Αιώνιο? Αιώνιο μαύρο. Στην ΕΡΙΤ, δεν θα ξαναεκπέμψει η ΝΕΤ. Με τίποτε. Ναι. Τι να γουστάω, ρε φίλε. Εδώ πέρα έβαζε ο Ρόμπεν γκολ μέσα στη Ρώμα. Πολύ ωραία κίνηση του Ρόμπεν. Βλέπετε εδώ πέρα το 0-1. Έβαζε ο Μωράτα γκολ και ναι, κυρίες και κύριοι, κάνει το 1-1. Και βάζει ο Μέση, ο Νεϊμάρ. Οι άνθρωποι είναι από άλλο πλανήτη. Πω, τι έκανε ο άνθρωπος. Ποιοι είναι τώρα, ξέρουν ονομαστικά. Οι συγκεκριμένοι τους βαλτούς που βάζει ΝΕΤ να σχολιάζουν την Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, κάνω ένα κοινωνικό σχόλιο, όχι πολιτικό. Δεν κάνω πολιτικό γιατί μιλάμε για ήδη ένα πτωχευμένο κράτος και οι άνθρωποι δεν το έχουν καταλάβει. Πάρ' το γρήγορα. Χρειάζονται διακοπές. Λοιπόν, ναι. πέρασε ένας νόμος στην Ταϊλάνδη, την υπανάπτυκτη για πολλούς, η οποία Ταϊλάνδη λέει, ο Πρωθυπουργός το διαβάζω, ένα κοντινό. Υπάρχουν εδώ κοντινά ή κόπηκα λόγω μνημονίου, να ξέρουμε δηλαδή. Μπράβο. Ο Πρωθυπουργός εδώ, παύλα δικτάτορας της Ταϊλάνδης με την όμορφη στολή του, που λέει ο άνθρωπος. Τι λέει, το προφανές. Θα εκτελούνται οι δημοσιογράφοι που δεν λένε την αλήθεια στην Ταϊλάνδη που τη θεωρούμε εμείς 100 σκαλοπάτια πιο κάτω. Τι σημαίνει αυτό, ότι τέτοιοι αναπτυξιακοί νόμοι, τέτοιοι πρωτοποριακοί νόμοι, πρέπει να τύχουν άμεσης εφαρμογής και στην Ελλάδα. Πρέπει να ψηφιστούν, δηλαδή θα εκτελούν τη δημοσιογράφη που δεν λένε την αλήθεια. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα μείνει λοιπόν, ούτε ένα ραδιοφωνικός παραγωγός. Ποιο, το διαδάπτα. Ο κόκκινος σε δύο λεπτά τελειώνω. Να αφήσουμε το περιτύλιγμα την ουσία. Να ψηφιστεί άμεσα το ίδιο νομοσχέδιο από τα 2/3 της Ελληνικής Βουλής. Τέτοιοι νόμοι θα εκτελούν τη δημοσιογράφη, δηλαδή που δεν λένε την αλήθεια. Όπως μας συμβαίνει. Εξυγχρονίζουν τους θεσμούς και προστατεύουν ουσιαστικά την κοινωνία. Θα το κρίνει αυτό βέβαια. Επίσης. Και κάτι τελευταίο για το μπάσκετ. Θα τα πούμε στο break, στο τρίτο, γιατί σήμερα γελούσε ο κόσμος, ειδικά, όχι ότι σφάχτηκα. Διαιτησίας καθάρισε. Όχι, δεν θα πω εγώ. Δεν θα γίνω Γαύρος τώρα, βαρέσετε 15 βολές. Θα πω ότι ένας αποδικατισμένος Παναθηναϊκός μπορούσε να κάνει πλάκα. Αυτό. Καλό καλοκαίρι σε όλους και εύχομαι ο ΦΠΑ Μύκονο και Σαντορίνη 87%. Αυτό. Τζόρνταν, θα μιλήσεις μετά τον Γιώργο. Όχι, ας μιλήσω. Θα μιλήσω Τζόρνταν λόγω ηλικίας. Ναι. Εγώ. Εσύ θα κάνεις και μια ηλικία από δύο ωραία τώρα. Ναι. Ήμουνα. Έχουμε και λέμε. Είναι ώρα για να κάνεις κριτική. Τώρα. Ό,τι είπαμε να πούμε, τα είπαμε. Ναι. Θα τα ξαναπούμε έτσι. Μια επανάληψη. Επανάληψη, μην τρυπάει μαθήσεω. Πίτερ. Λοιπόν, ο περιοδεύων Θίασος, ο οποίος πήρε μέρος σε πάρα πολλές πόλεις, σε πάρα πολλά χωριά, έλαβε τέλος. Πώς έλεγαν οι παραστάσεις του Καραγκιόζη όταν μας πήγαινε μικρούς ο παππούς μας, αγαπητά μας παιδιά, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το έργο και τα διαγωνισμός. Τέλος. Όσοι προλάβατε και το είδατε, μπράβο σας. Όσοι δεν προλάβατε, δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το ξαναδούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, από αυτή τη χρονιά το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να βγουν συμπεράσματα. Όχι, καλά το έχεις. Έτσι, και τα συμπεράσματα που θα βγουν πρέπει να τα βγάλει η ίδια Σταυρός η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε πλέον τίποτα, ό,τι και να πούμε. Όχι και αν λέγαμε δηλαδή ότι θα άλλαζε τίποτα. Από τη διοίκηση ξεκινάνε όλα και εκεί τελειώνουν. Οι παρατηρήσεις μου παραμένουν ίδιες.
Δυστυχώς φέτος η χρονιά, θα κάνω έναν απολογισμό της χρονιάς. Άμα το πάρουμε ορθολογικά καθαρά, Λόπ. Αν το πάρουμε ορθολογικά καθαρά, ο ΠΑΟΚ έτσι πως ξεκινούσε, όλοι λέγαμε στην αρχή ότι θα δώσει μάχη με Ατρόμητο και με Αστέρα Τρίπολης. Αυτό λέγαμε στην αρχή της χρονιάς. Άρα λοιπόν ουσιαστικά ο ΠΑΟ δεν έκανε τίποτα περισσότερο ή τίποτε λιγότερο από τον τρόπο που σχεδιάστηκε η ομάδα. Απλά ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το πράγμα μας ενόχλησε όλους. Αλλά πιστεύω ότι βαθιά μέσα από τους περισσότεροι ΠΑΟΚτσίδες δυστυχώς αυτό φοβόντουσαν, όχι αυτό ήθελα. Βέβαια για μια ομάδα του διαμετρήματος του ΠΑΟΚ αυτό είναι παταγώδης αποτυχία. Ήρθε ένας προπονητής ο οποίος ήταν σε σύγκρουση με τον τεχνικό διευθυντή. Άμα τον τζέβαζες και τους δύο δίπλα-δίπλα και τους έλεγες να χαμογελάσουν, ήταν χειρότερο, καλύτερο να τους πατούσε τον κάλο ένας ελέφαντας παρά να χαμογελάσουν. Όταν ήταν δίπλα-δίπλα. Μετά έγινε μια μάχη, θελήσαν κάποιοι παίκτες, λένε τώρα τα ξέρω εγώ αυτά να φάνε τον προπονητή, έχασε τα ποδητήρια. Και τι έγινε, καταφέραν να φέρουν έναν προπονητή ο οποίος αποδείχθηκε χειρότερος από αυτόν που ήταν. Και φυσικά πήγε την ομάδα στα τάρταρα. Έτσι λοιπόν έχει κάθε δικαίωμα για όσους μου γράψατε και στο mail και μου κράξατε πάλι τον Άγγελο. Έχει κάθε δικαίωμα ο Άγγελος Αναστασιάδης να βγει σε μια ταβέρνα στην Πέλα και να δηλώνει σε φίλους του ότι εγώ αν τον είχα τον ΠΑΟΚ δεν θα τον έβγαζα πέμπτο στα play-off. Έχει κάθε δικαίωμα το λέει αυτό. Λοιπόν, αυτός ο προπονητής που ήταν τραγικός. Δεύτερον, πρέπει η ομάδα να ξυλωθεί μέχρι και τα καζανάκια από τις τουαλέτες. Να γίνει μια νέα αρχή, ο κόσμος να στηρίξει τον νέο τεχνικό διευθυντή και τις επιλογές του, όποιες και να είναι αυτές, όσο και αν δεν μας αρέσουν, και μιλάω ειδικά για τους δημοσιογράφους, αυτά που ερχόντουσαν οι προπονητές και σας δίναν το χαρτί είναι. Στην τσέπη για να βγαίνετε εσείς να πίνετε καφέδες στη Ζεύξιδος και στην Παραλιακή και να πουλάτε μούρι ότι ξέρετε την εντεκάδα του ΠΑΟΚ πριν το ματς, ξεχάστε τα. Τέλος. Πρέπει να πεθάνουν αυτά. Πάμε παρακάτω. Χαφιέδες για αρχηγούς δεν θέλει ο ΠΑΟΚ. Όχι. Θα ανέβει. Αυτός ο άνθρωπος που φοράει το περιβραχιόνιο της ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι χαφιές. Έχει κάποιο θέμα, πιστεύει ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά στην ομάδα. Ας κλειδωθεί σε ένα δωμάτιο με τον ίδιο τον πρόεδρο και ας κάνουν συζήτηση. Όχι για να σώσει το συμβόλαιό του επειδή σέρνεται τους τελευταίους μήνες. Να βγαίνει να μιλάει και να λέει εγώ θα μιλήσω. Γιώργα. Τι να μιλήσεις, δεν τρέπεσαι. Γιώργα, τι κάποια δηλήκια είναι αυτά που κάνεις. Γιώργα, πάνε μέσα και συζήτησε. Αυτή είναι η δουλειά σου. Όχι όμως την τηλεόραση. Εδώ τον άλλον τον διώξανε με τις κλωτσιές, τον βρίζανε, τον λέγανε παπά, και επίσης τον λέγανε και ο προπονητής, ο παλιός προπονητής του ΠΑΟΚ κράτησε μια αξιέπαινη στάση και δεν μίλησε, δεν είπε κουβέντα στους δημοσιογράφους. Μπορεί να τα έχει μπει εκεί που πρέπει. Και βγαίνουν οι ίδιοι κανίβαλοι δημοσιογράφοι και έχουν κάνει τον ΠΑΟΚ πρωινατζίδικο ζητώντας να μιλήσουν ο Άγγελος Αναστασιάδης και ο Αθανασιάδης. Κουτσομπολίστικη λέσχη τον έχετε κάνει τον ΠΑΟΚ. Λουίς Μπουνιουέλ. Αυτό. Γιατί φυσικά θέλησατε κάτι άλλο. Από τον χρόνο όλοι στο γήπεδο, όλοι να στηρίξουμε, όλοι να βοηθήσουμε. Ο Ιβάν Σαββίδης και φέτος έβαλε περισσότερα λεφτά από όσα είχε βάλει πέρσι. Φέτος έβαλε 18 εκατομμύρια στην υπόθεση που λέγεται ΠΑΟΚ. 8 για το αγωνιστικό τμήμα και 10 για τα χρέη. Πέρσι είχε βάλει 15. Του χρόνου θα βάλει 20. Άρα δείχνει ότι είναι μια επένδυση που τη σέβεται και κάθε φορά πάμε προς τα πάνω. Με πάντα να, φυσικά πάντα θα υπάρχει μια κριτική, εννοείται αυτό. Κριτική στάση θα υπάρχει και του χρόνου, έτσι. Και σε αυτούς που θα έρθουν και σε αυτούς που θα δουλέψουν και θα δούμε και τι θα κάνουν. Πιστεύω, αλλά θα είναι, πώς το λένε, θα είναι με υπό άλλο πρίσμα η κριτική. Αυτό. Τι λέει. Τι λένε. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, πάμε παρακάτω για τον Ηρακλή. Είναι λογικό να χαίρονται οι Ηρακλειδείς και να πλώνουν σημαίες εκεί όπως και τα λοιπά. 5 χρόνια λείπαν, 4 πόσα λείπανε. Λογικό είναι. Είναι σαν να είσαι 4 χρόνια στο χειροκίνητο και ξαφνικά να βρεις γκόμενα. Θα βγεις να το πεις όλους τους φίλους. Και να κοιτάξτε τι μωρό κυκλοφορώ και καμιά παλιόχοντρη να είναι, θα βγαίνεις και να λες να το πεις. Εάν το πεις, σε κοροϊδεύουν όμως. Μπα, εσύ θα είσαι χαρούμενος, αυτό μετράει. Για τον Άρη, περιμένει κι αυτός να δει αν θα δικαιωθεί ή όχι. Αυτές οι ατάκες του Γιουβεντίνου και των άλλων ΠΑΟΚτσίδων για παίκτες πυλώνες και για τίμιες μεταγραφές, τέλος. Από του χρόνου με 20 εκατομμύρια θέλουμε παιχταράδες. Αυτό. Τζόρνταν. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ένα σχόλιο μόνο, δύο κουβέντες για το τελικό. Το τελικό της Γιουβέντους με την... Ναι, ναι, άστα αυτό το τελικό πες για τον ΠΑΟΚ. Θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θεωρώ ότι κέρδισε η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη το τελικό, δίκαια, όντως. Εσείς τώρα μπορεί να μην την γουστάρετε μερικοί από εσάς. Δεν πειράζει. Κρίνεστε κι εσείς για αυτό το πράγμα. Κάτσε μια ομάδα. Τι μετά το πλανήτη. Στον ΠΑΟΚ, εγώ δεν διέκοψα κανένα. Λοιπόν. Όχι να καταλάβω τι εννοεί, συγγνώμη, παιδιά.
Η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη λέγεται Μπαρτσελόνα. Πήρε το τίτλο. Του μεγαλύτερου του πλανήτη τι, ιστορικά, σαν μέγεθο. Φέτο η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη είναι η Μπαρτσελόνα. Πήρε το Champions League. Η καλύτερη αγωνιστικά. Ναι, τρέμπλακα. Α, άλλο, να μάθουμε λίγο ελληνικά. Η καλύτερη αγωνιστικά. Εντάξει. Και αγωνιστικά και όπως θέλεις να το πάρεις. Και ντοπαριστικά και συλλογικά και σε όλους. Η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Σαν ύπαρξη οπαδική, σαν αφήσιση. Έχει 200 εκατομμύρια φιλάθλους. Η Glasgow Rangers έχει μόνο στην Αμερική 82 οργανωμένα κλαμπ. Είσαι θεύμα αντιλογίας, Μαρία. Συνεχίζω. Όχι, έχω ποδοσφαιρικές γνώσεις. Δεν σκοπεύω επειδή χάλασα τη ζωή μου. Δεν έκανα οικογένεια. Για να διαβάζω για μπάλα. Εντάξει, να ξέρουμε τι λέμε. Όταν παίζει Ρέτζερ, ποιοι την βλέπουνε, μπορείς να μου πεις. Ποιοι την βλέπουνε. Ναι. Στη Δέλτα Εθνικής Σκωτίας μάζευε 55.000 κόσμου. Ναι. Την Μπαρτσελόνα ποιοι την βλέπουνε, ξέρεις. Όλος ο πλανήτης. Η Μπαρτσελόνα. Ο Μπλάτερ. Η Μπαρτσελόνα, εσύ που ξέρεις, πες μου, δεκαετία, 30, 40, 50, 60, πού ήταν αυτή η καριόλα η ομάδα. Λοιπόν, επειδή είστε κομπλεξικοί με αυτή την ομάδα, δεν σας κάνω τη χάρη εγώ λοιπόν. Εντάξει. Συνεχίζω. Την νίκησε και ο ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Και τη Ρέτζερ δεν νίκησε ο ΠΑΟΚ, τι σημασία έχει. Τη Ρέτζερ δεν νίκησε ο ΠΑΟΚ. Πάμε παρακάτω. Δεν την νίκησε, μπερδεύεσαι. Μα πρέπει στο διάλογο, δεν κάνουμε τώρα. Μιλάμε. Την νίκησε τη Ρέτζερ ο ΠΑΟΚ. Πάντω, ρε. Κάτι, την νίκησε τη Ρέτζερ ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πήγε στα τάρταρα ρε, η Ρέτζερ, η Δέλτα δεν νίκησε. Η Μπαρσελόνα τη γάμισε ο ΠΑΟΚ. Πήγε... Αλλά είχε και ομαδάρο ο ΠΑΟΚ, έτσι. Η Ρέτζερ. Η Μπαρσελόνα τη νίκησε. Ο κόσμο γελάει με αυτά που λε. Η Ρέτζερ. Η Ρέτζερ με τον Κατούζο δεν την νίκησε. Μπα περιπτώσει. Εγώ δεν και έφατε και γκολ από κεφαλιά του Αντρέι Καντσένσκης. Η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη λέγεται Μπαρτσελόνα. Παπάρια είναι η Μπαρτσελόνα. Παπάρια είναι η Μπαρτσελόνα. Παπάρια. Η Μπαρτσελόνα είναι φοιτητής από τα Γρεβενά. Είδα Θεσσαλονίκη. Κάνω το μαλλί μου τζίβες. Κάνω για ένα τσιγαρλίκι. Ακούω Λοκομόντο. Και ακούτε Μανουτσάου και είμαι και Μπαρτσελόνα. Τέτοιο κόμπλεξ δεν έχω δει. Τέτοιο κόμπλεξ. Δεν είναι κόμπλεξ. Έχετε ένα κόμπλεξ, ένα μένος πάνω σε αυτήν την ομάδα. Μπας περιπτώσει εσείς ακούγεστε, δεν σας κρίνει ο κόσμος. Δεκαετία 40, 50, 60, 70, 80, 90, πού ήταν η Μπαρτσελόνα. Εσύ δεκαετία 30, 40, 50, πού ήσουνα. Μία διετία έκανε καλή, λίγο κάτι κουνήθηκε, με ποιον προπονητή στα 80's. Τέλος πάντων. Τέρι Βένεμπολ, ξέρω... και Γκάρι Λίνεκερ και Μαρκ Χιούζ. Άντε ρε παιδιά. Εγώ ξέρω είναι η ομάδα που έκανε. Έλα, ρε, πάγαμε τη ζωή μας, θα μιλάμε και από εδώ. Διάλειμμα, διάλειμμα τώρα. Διάλειμμα, παρακαλώ. Τώρα διάλειμμα. Λοιπόν, άντε, πάρ' το γρήγορα, πες αυτή μας γιατί... Η ομάδα, ναι. Αυτή η ομάδα, λοιπόν, ναι. Που άλλοι δεν την γουστάρουνε, θέλουνε δεν θέλουνε, είναι η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Κέρδισε, λοιπόν, αυτή η ομάδα. Πρώτα απ' όλα, εγώ είδα από αυτή την ομάδα τα τελευταία κανένα δύο χρόνια. Είναι τέλεια, κοντεύω να πω τέλεια η ομάδα αυτή. Έχει κερδίσει την ταχύτητα, έχει κερδίσει το χρόνο, κοντεύει να κερδίσει και τον ήχο σιγά-σιγά. Αν τη βάλεις στο γήπεδο από τη μια μεριά της εστίας και από την άλλη μεριά βάζεις ένα PlayStation, θεωρώ ότι θα νικήσει και το PlayStation. Τόσο τέλεια ομάδα είναι. Έχει μια τριπλέτα μπροστά φανταστική. Έχει το Σουάρες, τον Νεϊμάρ και το Μέση. Άλλη ομάδα δεν νομίζω να έχει τέτοια τριπλέτα. Λάθος κάνεις, φίλε. Καφάρες, λοιπόν. Και ήταν αναμενόμενο ότι θα πάρει και το τίτλο. Λάθος κάνεις. Πάμε στη δικιά σου. Κατάλαβες τι σου είπα. Ένα μεγάλο κλαμπ σε μια χώρα με υποτίθεται ιστορική παράδοση, την Ισπανία. Μύρε. Που αν δεν ήταν το στήσιμα, θα ξέραμε μόνο δύο ομάδες. Να είναι καλά το στήσιμα και μάθαμε τη Σετάφε, ας πούμε. Πάρ' τον ΠΑΟΚ. Τώρα. Δηλαδή, έχεις δει ποτέ, ας πούμε, Ολυμπιακός. Η Μπαρτσελόνα είναι η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη και η Rangers τα τελευταία χρόνια παίζει με την Ερμιονίδα της Σκωτίας. Γιατί είναι δίκαιη και καθαρή. Τι είναι? Έμαθησε. Γιατί είναι καθαρό ποδόσφαιρο. Τι καθαρό ποδόσφαιρο. Έμαθησε έγινε σήμερα. Χρωστούσε 500 εκατομμύρια. Τι καθαρό ποδόσφαιρο είναι. 1-3 η Motherwell. Μπροστά σε 55.000 κόσμο. Ναι. Πού να γίνει αυτό στην Ισπανία. Πού να γίνει αυτό στην Ισπανία. Πάρ' τον ΠΑΟΚ. Τα ξένα τώρα. Τα είπαμε. Πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, δύο κουβέντες να πω και για τον Ηρακλή. Άσε τον Ηρακλή. Όχι, μισό λεπτό. Επιτέλους λοιπόν αυτή η ομάδα, επιτέλους τέρμα τα βάσανα, βγήκε στην Αλφα Εθνική, βγήκε Σούπερ Λίγκα. Αυτά τα πανηγύρια τύπου εδώ πέρα τώρα, φιέστες και τέτοια των οπαδών του Ηρακλή, θεωρώ ότι είναι, μικρύνουν την ομάδα.
Δεν είναι για πανηγύρια. Ενώ η υποδοσία των Παναθηναϊκών σε αεροδρόμιο και τον Ολυμπιακό. Εγώ τον Μεγαλώνη. Το θυμάσαι. Και δεν ήρθε και το βράδυ. Παρακαλώ, με διακόπτεις ρε. Εμένα είπε, δεν. Λοιπόν, εμείς μεγαλώσαμε με τον Ηρακλή στη Σούπερ Λίγκα να πρωταγωνιστεί. Εκεί είναι η θέση του, εκεί πρέπει να είναι. Τώρα, πανηγύρια και τέτοια μοτίβο δεν αρμόζουν λοιπόν. Μικρή είναι η ομάδα. Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Πάρ' το γρήγορα. Επιτέλους πήραμε αυτό που μας αξίζει. Ποιο? Αυτό που μας αξίζει. Εμείς σαν Θεσσαλονικής γενικότερα, σαν Μακεδόνες, άμα θέλεις ειδικότερα. Και... Άσε το Μακεδόνες, μην το λες. Το Τρομπόνι, ποιο Τρομπόνι. Στα Σκόπια λοιπόν. Πάντα κάνετε τα δόντια σας. Μία πορεία. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, ο ΠΑΟΚ είσαι άλλους ποδοσφαιριστάς. Απάντα. Όχι, δεν απαντάω. Δεν έκανα διάλογο. Θέλω να πω. Γιατί ο Ασλαμάς, ο Ασλαμάς, τρία βράδια εδώ πέρα. Άντε να το βάλω σαν ερώτηση στον κόσμο, όχι στον Τζόρνταν και στον Γιώργο. Καταρχήν πράγμα στον Γιώργο. Αυτή την ερώτηση που κάνω κι εγώ ερώτηση είχε άλλους τότε. Όχι, άκου την ερώτηση. Γιατί δεν παίζουν τώρα. Άκου την ερώτηση. Για ψαγμένους, για δυνατούς λίτες. Υπάρχουν τρία μάτς μέσα στη σεζόν που λειτουργήσαν στον ΠΑΟ ανασταλτικά. Ως παραμορφωτικοί καθρέφτες. Χειρόφρενο. Ως παραμορφωτικοί καθρέφτες. Ποια είναι τα μάτια αυτά? Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, πες μας. Άλλα δύο. Το ένα είναι το ξέρει και είναι το μπουκάλι. Το ένα είναι ο Ολυμπιακός. Τα άλλα δύο ποια είναι? Λέγε. ΠΑΟΚ Όφη, θα μας πεις. Τα άλλα δύο ποια είναι για τον κόσμο? ΠΑΟΚ Βέρεια, θα μας πεις. Βλέπεις μπάλα. Βέβαια βλέπω μπάλα. Βλέπεις μπάλα. Τέλος συνέχεια τώρα. Τέλος συνέχεια. Βλέπω μπάλα αλλά δεν μ' ακούς. Ναι. Βλέπεις μπάλα. Πού πήγε? Ναι, αλλά ο Σλαμάς έγινε κακός το βράδυ εκείνο. Ναι. Γιατί τώρα για μένα να χτυπάς τον ΠΑΟΚ είναι πολύ άδικο. Σωστό. Τότε έπρεπε να τα πεις. Τώρα, τι να το κάνω. Οι γαλάζοι τότε γίναν κακοί επειδή τα λέγανε μέσα στην ευμάρεια του Ηρακλή με το Σπανουδάκι, με τους Μαχλάδες και τους Κιάσους. Ενώ τον Παπάδη. Το μπράβο! Και γίνανε οι γαλάζοι Ρουφιάνοι, Τσογλάνια, το ένα, το άλλο κτλ. Να διαλύσω την ομάδα από το Δεκέμβριο. Μιλάω για Ηρακλή, έτσι. Να διαλύσω την ομάδα από τον Νοέμβριο. Όχι, να κάνεις. Ρε παιδιά! Κριτική. Κριτική δημοκρατία στο ποδόσφαιρο. Δεν κατάλαβα. Καλά λέει. Τι καλά λέει. Δηλαδή, αν ο Γιώργος μου του πω, Γιώργο, φέρε μου μέλι. Και μου φέρει ένα μέλι, η συσκευασία αποκρουστική. Η γεύση μετριότατη και του πω: Γιώργο, συγγνώμη, το μέλι σου. Μια χαρά και μέλι έχει ο Γιώργος, έτσι. Λέω παράδειγμα θέλω, μην γίνει παράδειγμα. Γιατί έχω με ομάδες, θα έχει μίξει να φάνε. Τι μου θυμίζει. Του πω: Γιώργο, το μέλι σου, συγγνώμη, η συσκευασία δεν είναι ελκυστική. Η γεύση σου, συγγνώμη, ρε παλικάρι μου, είναι. Άστο, μην πω ότι κάνει κουβέντα. Ή θα πει ο Γιώργος: Ω, μου κάνει και δική μου, μου διαλύσει σε μένα να με κάνει. Μα θα το πω για να το βελτιώσω. Ξέρεις τι μου θυμίζεται. Ναι. Κουφάλα ο αυτός, ο τεμπέλης, ο έτσι που τα έπαιρνε, που τα δίνε, που τα έφτιαχνε. Και μόλις πεθάνει, τι καλός άνθρωπος. Καλά, αυτά λέει ο λαός μας. Τώρα δεν χρειάζεται να λέμε. Ζήσε ένα σε μισό, πέθανε να σε. Όχι, πέθανε να σε αγαπώ, ζήσε ένα σε βάθο. Αυτό δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Τελείωνε με αυτό το πάγο. Με. Αυτό το πάγο είναι ατελείωτο. Πρέπει να μιλάμε συνέχεια για αυτό το πάγο. Τι να μιλήσει. Τη Σοφία Μουτίδου. Του ποδοσφαίρου. Άσε με τώρα. Μία νίκη με άσχημο ποδόσφαιρο επί του Ολυμπιακού παρουσιάστηκε ως το απάβγασμα της ποδοσφαιρικής επιτυχίας. Λέγε. Λοιπόν, τα άτομα, η ομάδα τερπήθηκε εκ των έσω. Τερπήθηκε. Βεβαίως, εκ των έσω. Οι υπεύθυνοι είναι όλοι τους. Ναι. Πρέπει να γίνει και γενικού ξεκαθαρισμού. Στην τρίπη δηλαδή. Τρυπήθηκε η ομάδα, λέω. Ναι. Τρυπή γιατί να είμαστε. Μπορεί να είστε εσείς τρυπή. Ξέρω εγώ. Εσύ λες για εσάς. Λέω εγώ τρυπήθηκε η ομάδα. Άρα είναι τρύπη. Λοιπόν, στον άλλο κόσμο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πρέπει να τελειώσουν από την ομάδα. Όχι, τελειώσαμε γιατί από αυτό. Λοιπόν, πρέπει να βγουν μια τριπλέτα να μιλήσει. Πρώτος και καλύτερος ο Αναστασιάδης, ο Άγγελος Αναστασιάδης. Γιατί να μιλήσει. Δεύτερον, ο Ζήσης ο Βρίζας. Ναι, και τρίτον, ο Αθανασιάδης. Και οι τρεις μαζί. Ναι. Να δούνε τι. Πρωινάδικο να γίνω πάω. Πρωινάδικο να γίνω πάω. Τώρα που τελείωσε η ζώνη. Αυτό, αν λοιπόν ζήνει και βάλει ίσο το 30 ευρώ, εγώ θα πάω. Αλλιώς θα είναι υπόλογοι. Αλλιώς θα είναι υπόλογοι όλοι. Ναι. Θα αιωρούνται τι έχει γίνει. Γιώργο, τι έγινε, τι έγινε. Ναι. Άσε ρε φίλε να πούμε. Ναι. Άσε ρε φίλε. Βρε αυτό που είπα εγώ μαζί σου. 30 ευρώ ίσο. Λοιπόν. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι όλοι είναι συνυπεύθυνοι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει πλήρης αδιαφορία στην ομάδα. Έτσι, μιλέ, έτσι. Υπάρχει πλήρης απειθαρχία στην ομάδα. Ναι. Δικαιώθηκε ο Αναστασιάδης. Πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Σκύλε το Αναστασιάδης. Δικαιώθηκε ο Αναστασιάδης. Σκύλε λοιπόν, μαύρε. Δικαιώθηκε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Αλλά θέλω, το δίνω ευθύνες, πρέπει να βγει να μιλήσει. Mm. Εάν αγαπάει την ομάδα που θεωρώ ότι την αγαπάει και την πονάει, εντάξει, πρέπει να βγει να μιλήσει. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Βρίζας. Ναι. Ο Παοξής, οι Παοξίδες, έχουν, δεν απαιτούν από τον Κολάσα ή από τον Ράτσα να μιλήσει, από Παοξίδες, από τον Άγγελο Αναστασιάδη και από τον Κλάους. Τον Αναστασιάδη.
και από τον Αθανασιάδη. Ωραία θέση τον έβαλε σήμερα. Γιατί τι ωραία θέση, άσε τώρα. Εξ αριστερά. Γιατί τι Κουλούρης, το Αετόπουλο δεκάρι. Η θέση, και Νιάρη ο Παπαδόπουλος, ο Παλέμαχος. Η θέση από το σπίτι. Και ο Μακ δεξί εξτρέμ. Ο Σαλπιγκίδης έλειπε σήμερα από τον ΠΑΟΚ. Ο Σαλπιγκίδης έλειπε από τον ΠΑΟΚ. Όχι με. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ναι. Όλοι επιτίθονται, όλοι αμήνονται. Μπορούν να παίξουν ο παίκτη πρέπει. Και ο Βρίζα. Άκου να δει. Ο ένας Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι Ολυμπιακός και ο άλλος είναι ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ο ένας είναι Παναθηναϊκός, τα μόνταρες τώρα. Ο άλλος είναι Ολυμπιακός και ο άλλος είναι ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όλοι μπορούν να παίξουν επιθετικά, όλοι μπορούν να παίξουν αμυντικά. Όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι πολυτάλαντοι. Θα βουτυφά στην εκπομπή, ρε Πούστη. Και τι έγινε που έπαιξε αριστερά, δεν κατάλαβα. Ω, βέβαια, ναι. Και μετά έγινε έξω δεξιά. Την είδα. Εσείς, την είδα. Γιώργο, να τη δεις. Μην ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ταινιάρα. 31-0. Έλα, πάμε. Εστονική. Πάμε κόσμο. Μισό λεπτό. Ναι, λέγε. Με διακόπτες συνέχεια. Μην τον ευριάζεστε, μην είναι πέμπτος. Λοιπόν, τώρα η ομάδα πρέπει να κάνει σχεδιασμό καλό. Πρέπει να αποκλειστεί και από την Ευρώπη. Ναι, εγώ, αποκλειστεί. Βεβαίως. Ναι. Εγώ θέλω να αποκλειστεί και από την Ευρώπη. Το είπε σήμερα για Θαλαμοφύλλα. Κόλατο. Λοιπόν, ωραίος. Κόλατο. Μακάρι, κόλατο. Θέλω Σαββίδη να αποκλειστεί η ομάδα από την Ευρώπη. Να έχει 2 μήνες μπροστά να γίνει καλός σχεδιασμός της ομάδος. Να γίνουν μεταγραφές. Λοιπόν, να έχει λιγότερα παιχνίδια. Να μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα με σωστές κινήσεις. Και το κυριότερο, να μην πάρει βαθμούς αυτή η Ελλάδα. Να παίζει ο πρωταθλητής από τον επόμενο χρόνο προκριματικά. Γιατί. Βγήκανε κάτι κολοκοτρονίσια τώρα και κάτι περιστέρια και κάτι αυτά να τιμήσουν τη χώρα. Θα τους αφήσουμε να την τιμήσουν, να δουν πώς θα την τιμήσουν. Καλά. Εγώ θέλω να αποκλειστεί η ομάδα. Είναι ξεφτυλά ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει από αρχές Ιουλίου την Ευρώπη. Καλό είναι για μας. Όχι, όχι. Είναι για μας είναι καλό. Πρέπει να αποκλειστεί και να πάρουν δρόμο τα 2/3 της ομάδας από εκεί πέρα. Ξέρω να τι γίνει. Ναι, για τα μαγαζιά, βέβαια. Για μας που δεν μας το Όχι, όχι, δεν είναι καλό. Καλό είναι για τον ΠΑΟΚ να αποκλειστεί η ομάδα. 2-31-0. Ραπτόπουλε. Ναι. Τι ήταν. Ναι, τι να κάνουμε. Νομίζω ότι θα τραγουδήσει. Λες και εδώ πέρα, λες και είμαι σε συνέλευση τμήματος τώρα. Λοιπόν, στο άκου τι είπαν η ομάδα σου, είπε στο Μετρόπολο ότι θα βγαίνετε για ένα τραπέζι. Κόκκινος, Κουλιανός και Λιάκος και εσύ. Ναι. Αναβλήθηκε το ναι. τραπέζι. Γιατί? Μας πούλησε ο Κόκκινος. Γιατί? Γιατί? Με λέει ο αρχιψεύτης. Έχω γεύμα με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Για να ερχόμουν, ρώτησε. Ναι. Λέω τι γεύμα έχει. Οι δυο μας λέει και τα λοιπά. Λέω Κούτρα, ρε φαίνε, στο χορτιάτι. Λέω εντάξει, αφού έχει με τον προπονητή του Ηρακλή να συμφάει και τα λοιπά. Ναι, πρόσχε, πρόσχε. Μετά 5 ώρες στο Facebook, ένας ταβερνιάρης από το Χορτιάτι έκανε τραπέζι στην ομάδα του Ηρακλή. Τους ρεπόρτερ του Ηρακλή και φωνάξε και εμένα με κάλεσε, βρε. Ναι, πρόσεχε να δεις. Είχε προσωπικό φαγητό με τον προπονητή του Ηρακλή. Ο ψεύτης. Το πίστεψε εσύ, ας πούμε. Το πίστεψε. Λόγια, ο Κόκκινος έχει μια φυσιογνωμία και μια κουλτούρα που λέει το εξής. Λέω ψέμα για να πω. Βρε βλάκα. Το ψέμα να το πεις, να καλύψεις κάτι. Δεν είμαι εγώ, ναι. Δηλαδή, λες ψέμα για να πεις. Αυτό δεν είναι, αυτός δεν είναι ψεύτης. Είναι φαντασιόπληκτος. Είναι μυθομανία. Είναι μυθομανία. Ως γήκε όμως. Μυθομανία, τι λέτε ρε για τον άνθρωπο. Όχι, είναι μυθομανία. Κάτσε ρε μεγάλε. Είναι μυθομανία. Εγώ τον Γρηγόρη τον αγαπώ. Ναι. Το ξέρω πόσα χρόνια τώρα που δεν ήταν, έτσι. Ναι. Αυτό εδώ, αν σου πω εγώ, αύριο, ναι, αύριο ναι. Έχω ρε, θα βγω το μεσημέρι για γεύμα με τον το Σταμάτη Βασουλή. Ναι. Να μιλήσουμε για τη νέα του παραγωγή θεατρική. Οι δυο μας. Και με βλέπεις εσύ έξω, είναι ο Φασουλής και είναι και άλλοι 15 δημοσιογράφοι της πόλης. Ναι. Καλεσμένοι όλοι, σαν γεύμα στους δημοσιογράφους. Έχει μια αλήθεια αυτό ναι. που είπε. Μήκες με τον Φασουλή. Τερατολόγος. Κάτσε. Άλλο στο περάσω όμως εγώ ναι, με τον Φασουλή, έχει διαφορά. Άλλο εγώ με τον Τζόρνταν και άλλο 15 όλοι της δουλειάς του ναι. και εγώ. Πώς λέγεται αυτό. Αυτό θα είναι παρτούσα μανάβη τον Μεροσταμά. Μυθομανία, τερατολογία. Δεν είναι μυθομανία, δεν είναι 100% ψέμα, ρε παιδιά. Ναι. Είναι να δώσει αλήθεια. Βασικά δεν άκουσα το παιδί πώς το διατύπωσε. Απλά το φούσκωσε. Όπως το παρουσιάζει. Άκου. Μην κάνω κουβέντα. Θα βγω με το Νίκο Παπαδόπουλο. Θα βγω με το Νίκο Παπαδόπουλο. Λέω οι δυο σα, ναι. Θα σε κεράσει, το λέω. Όχι, ρε φαίνε. Του έκανε κούτρα τραπέζι. Ο ένα. Πες ρε. Καταρχήν, φίλε. Απλά χθε υποστήριζα για να έχει λίγο τζόγο. Θα τα κάτσε υποστηρίξει. Λοιπόν, θα βγάλουμε 20. Του άλλου του ισένομαι. Τέλο, τέλο. Οι άλλοι είναι η πιο βρώμικη ομάδα. Η Ιουβέντου. Στάσου. 5-40-601. Έλα, 1/4 έχει πάει. Λοιπόν, θα πάρουμε 20 ακροατέ. Πρώτο, καλημέρα. Πελάτε, τι. Ποιο είναι ο Κύπριο. Καλημέρα. Καλημέρα, Τσουτκάρια, αδερφιά. Γεια σα, καλημέρα. Να λέτε ομάδα μόνο, παιδιά, να λέτε ομάδα.
Ο Μάδας στην Ελλάδα, Άρης είμαι φίλε. Άρης, ωραίος φίλε. Καλησπέρα, Αριάννα, καλησπέρα. Είμαι Αμβούργο, σωθήκαμε. Έστω και με τύχη. Α, Αμβούργο, σώθηκε, έτσι ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Φίλα Σλαμά, μια μικρούλα ένσταση. Ναι. Γιατί και εγώ το γουστάρω το ποδόσφαιρο, σέβομαι βέβαια τις γνώσεις τις οποίες δείχνεις να έχεις. Καταρχήν να ρωτήσω, έχεις εμπάθεια με το ισπανικό ποδόσφαιρο γενικά ή μόνο με την Μπαρσελόνα? Κοίταξε, κοίταξε. Έχει, έχει. Στην καρδιά μου, να απαντήσω μπορώ. Να απαντήσει μπορεί. Εμένα ρώτησε. Ναι. Και όταν με ρωτάνε, εμένα απαντήσει. Εγώ μεγάλωσα και τη ζωή μου, στη ζωή μου έχουν δώσει μορφή κάποια πράγματα. Στο χώρο της τέχνης, στη μουσική, στο θέατρο, στο ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτά έχουν την προσωπικότητά μου. Είμαι φόλα Βρετανία. Είμαι, έχω την βρετανική ποδοσφαιρική κουλτούρα. Okay, λοιπόν. Αυτό. Πρόσεχε να δεις τώρα. Εγώ τώρα, από εμείς που παίρνω πιο πολύ είναι αυτό που είπες για την Μπαρσελόνα, δηλαδή που τη θεωρείς νεανική μόδα. Είναι όταν μόδα. Μια ομάδα, όταν μια ομάδα εδώ και 5 χρόνια δεν δέχεται καινούργια μέλη, λόγω υπερπληρότητας. Όταν μια ομάδα έχει 176.000 μέλη, είναι μετά την Μπενφίκα και την... Τι 176.000, 2 δισεκατομμύρια επιλάβουν σε κύριε φίλε. 176.000 μέλη, γιατί είναι ομάδα λαϊκής βάσης η Μπαρσελόνα. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δηλαδή βάζει, δεν μου λες, αυτό αν το ακούω ρε φίλε βγάζω μπιμπίκια. Δηλαδή, τον Μέση, τον Ινιέστα, τον Νεϊμάρ και τον Σουάρεθ, τους φέρνει και τους πληρώνει ο λαός της Μπαρσελόνα. Ο κόσμος. Υπάρχει άλλο σύστημα εκεί πέρα, φίλε, το οποίο εμείς οι Έλληνες φίλοι τουλάχιστον αδυναμούμε. Καλά, οι Έλληνες αδυναμούμε, γιατί είμαστε αδερφέ, για ναι. Και πολύ μικρή χώρα, και πολύ μικρή χώρα. Και δεν είναι το ποδόσφαιρό μας, το ποδόσφαιρο δεν είναι στο DNA μας. Ο Έλληνας καθαρά Δευτέρα πετάει αετό, θέλει το κάνει διήμερο, τριήμερο. Του Αγίου Πνεύματος φύγαν τριήμερο, δεν πάει να δουν ποδόσφαιρο. Κοίταξε να δεις τώρα για να... Εσύ τώρα τι πήρε να μου είσαι. Εσύ έχεις γνώσεις για Μπαρσελόνα, ξέρεις. Δηλαδή αν σε ρωτήσω ποια είναι η πιο μεγάλη ποδοσφαιρική μορφή σαν ποδοσφαιριστής, ο παίκτης σύμβολο της Μπαρσελόνα, εγώ ξέρω, εσύ ξέρεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη μορφή? Καταρχήν κοίταξε να δεις, δεν είμαι, για να μην το πάρεις προσωπικά, δεν είμαι ο παδός της Μπαρσελόνα στην Ισπανία. Έτσι. Είμαι ο παδός της Αθλέτικ Βιλμπάο. Γουστάρω την Αθλέτικ. Α, Ισπανία και εγώ, να σου πω κάτι. Αυτού συμπαθώ. Μπράβο, και εγώ. Και εγώ. Λοιπόν, και εγώ. Αλλά όταν μια ομάδα έχει πάρει 22 πρωταθλήματα, 26 κύπελα, 5 ντάμπλ, 5 πρωταθλητριών, 4 κυπελούχων, 3 UEFA. Αδερφέ! Αριανέ! Αριανέ! Αυτό το κλείνουμε. Αριανέ! Αριανέ! Μπορέσει την πανέλα της ο Γιώχαν Κρόιφ. Μέχρι και το Αριανέ! Αριανέ! Ναι. Μέχρι και το 2005 η Νότιχαμ Φόρεστ είχε 2 πρωταθλητριών παραπάνω. Ναι. Καληνύχτα! Καληνύχτα! 4 μηνύματα με λεπτό. Επόμενη γραμμή. Ποιοι βρίζουν τον Γκάλι σήμερα, για να καταλάβω, σε ποιο μάτς, που έπαιζε ο Άρης, μπάσκετ. Πάω Άρης. Η Φόρεστ είχε 2 παραπάνω μέχρι το 1995. Ποιος έβριζε τον Γκάλι? Οι Παοξίδες. Προφανώς, γιατί δεν είχε. Οι Αριανοί τον βρίσαν πρώτοι. Εάν οι Αριανοί βρίσαν τον Γκάλι πρώτοι για χάρη του Γιαννάκη, μην περιμένετε να σεβαστούν οι Παοξίδες τον Γκάλι. Επόμενη γραμμή. Καλά τα είπα. Α, μπράβο. Μην κλαίτε που θυμηθήκατε στα 55 τον Γκάλι, ο οποίος πλέον δεν είναι πάνω από το σύνδεσμο, τέλος πάντων και είναι κάτω, να τον θυμηθείτε. Ρε, αυτοί δεν κράξανε τον Γιαννάκη? Αυτοί δεν κλαίγανε και τον παρακαλούσαν να τον ξαναφέρουν όταν παίζανε με τον ΠΑΟΚ? Ναι. Και όταν τους έφυγε τους πήρε τα λεφτά. Πάλι δεν τον ξαναπαρακαλέσαν, τον φέρανε εδώ για να τον τιμήσουνε. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι, ναι. Καλησπέρα, άφησα. Φίλαθρος του Ολυμπιακού. Μου έκανε εντύπωση, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο προηγούμενος φίλος μας από τη Στουτγκάρδη που συστήθηκε ως Αριανός και... Ναι, κατάλαβα. Και μίλησε για τον Άρη. Ναι, είναι θέμα αυτό. Θα το κάνω θέμα εκπομπής αύριο. Ναι, κόλπα. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, καταρχάς, λογικό, μακάρι του χρόνου να πάει πολύ καλά. Δεν θα σκαλυφθώ καθόλου με τον Βάζελο που το κλετήσαμε σήμερα και λέει ότι δεν το τζούζει. Μία στα 30 χρόνια δικαιούσε. Μία στα 30 χρόνια. Κάτσε στο καναπέ εκεί πέρα, τρίτο, επειδή είναι ποδοσφαιρική εκπομπή. Ρε Τζόρνταν, είσαι θεός, ρε φίλε. Είσαι θεός. Πριν τρεις εβδομάδες έλεγες ότι θα είσαι πρώτος στα πλέι-οφ και σήμερα. Μπράβο! Μπράβο, ρε σκύλε! Μπράβο, ρε παλικάρι! Όλοι αλήθεια είναι αυτή εδώ!
και σήμερα μου το παίρνει ακριβοδίκαιο και ότι σε πειράζει. Όλη η αλήθεια είναι Ολυμπιακέ, το μήνυμα το βλέπει. Έχουμε ρουφιάνου στην ομάδα μέσα, φίλε. Έτσι. Πότε του έχει φίλε, έχουμε ρουφιάνου στην ομάδα. Γιατί δεν μας η Μπαρτσελόνα είναι κατασκεύασμα του modern football. Αλλά αυτοί θα πάρουν πόδι να σε πάγει. Γιατί δεν μα το έπεσε τρει μήνε πριν. Το κατάλαβε. Εδώ και τρει μήνε ο Πάουκ δεν παίζει μπάλα. Τέσσερι, γιατί δεν μα το έπεσε τότε. Δεν κατάλαβε τι είπα, φίλε. Άλλο το μεγάλο πόδι. Εγώ δεν ήθελα να κάνω. Άσε να μην πω τη λέξη να πούμε στην ομάδα, κατάλαβε. Την Ίντερ του και τη Μίλαν τη γλεντούσαν κάποτε οι Celtic. Σου είχε πάρει η Celtic τελικό με την Ίντερ, το ξέχασε. Ή το δεν το ξέρει, δεν το ξέρει κιόλα. Από πού είσαι, φίλε. Εγώ είμαι σπουδαίο στη Θεσσαλονίκη, αλλά είμαι από Χίο, καταγωγή από Χίο. Για πε τα πράγματα. Νησάρα, Νησάρα. Ωραία, ωραία. Εκεί ήταν ο Πάτερο προχθέ. Στην καταπράσινη Χίο, ρε φίλε, ναι, αυτό. Νησάρα. Καταπράσινη με το Πασόκ ήταν. Από ποιο, από πού τη χώρα, φίλε, τώρα. Δεν υπάρχει νησί στην Ελλάδα που να μην είναι κόκκινο. Έτσι είναι, καλά τα λε. Έχει κομμουνιστέ πολλού. Ραπ. Ναι. Θέλω μια χάρη, φίλε, πραγματικά. Κάνε λίγο τη μίμηση με το κόκκινο και το κουμπί που είναι από το μυαλό σου. Δεν από το μυαλό μου. Αληθινή είναι. Ο κόκκινος ήπιε μισό μπουκάλι ουίσκι και παίρνει το μάνο τηλέφωνο και του δεν τι έπαθα. Τι έπαθες, του λέει. Είμαι boarding guard, λέει, στο φουρναράκι. Είναι δηλαδή στο είχε κάτι bowling αυτός, ξέρω, ο άνθρωπος επιχειρηματίας. Υποτίθεται ο κόκκινος έπαιρνε τα λεφτά το βράδυ και τα πήγαινε στον αρχηγό και είχε και όπλο μαζί του και καφόδιένα με περνάνε δυο ρόφι και τι γίνεται, ρε κόκκινε, πέφτει πιστολίδι και με χτυπάει ο ρόφος και τι έγινε, ρε κόκκινε, πώς ζεις? Η σφαίρα βρήκε το κουμπί. Ποιο κουμπί είμαστε? Είχε ένα δερμάτινο ο κόκκινος και η σφαίρα που τον βαράει ο Ρώσος χτυπάει το κουμπί. Μία σφαίρα έριξε ο Ρώσος. Έριξε μία σφαίρα ο Ρώσος. Γιατί αυτούς λαδιάζουν λίγο. Τέλος πάντων, έτσι ο Παπακόκκινος. Όπως είχε ραντεβού με τον Παπαδόπουλο τον Νίκο. Αυτό που έλεγε πριν για τον Παπαδόπουλο. Τον βαράει λοιπόν. Σε κουμπί παλτού, δερμάτινο. Δερμάτινο, ρε. Α. Το Παπαγιαννάκι που είχε όδωσε τα δερμάτινα. Χτυπάει λοιπόν η σφαίρα. Εξωστρακίζεται η σφαίρα. Του θέχω από του Ρώσου. Χτυπούσε ο κόκκινο που κυνηγούσε του Ρώσου. Και πώς τραυματίστηκε, ξέρεις. Έπιασε το κουμπί και κάει. Έπιασε το κουμπί και έπαθε έγκαμπα. Δηλαδή, αλλά... Συγγνώμη, αυτό έγινε. Ναι, το έπες το πάνω σου, λέω. Κάθονται από αυτό το κουμπί το δάχτυλο. Τι να πω, ρε φίλε. Είμαι εκπαιδευμένος να κρυμάνε. Πάμε επόμενη γραμμή, γεια. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιος... Δυο Αριανοί στην εκπομπή μου. Κουφάλες του Σαωρίδη Χούντα έπεσε. Έπεσε του Τσαλτίδη και του Σαωρίδη Χούντα. Το Τσαλτίδη. Έτσι όπως θα αρέσκωσαν. Λοιπόν, σήμερα το ίδιο. Ο Ηρακλής είναι το όνομα του παιδιού. Και Αριανός είναι στην. Στην ομάδα, ναι, Αριανός. Άργο, δεν έπαλε καρμούς. Ναι. Το ίδιο το παιχνίδι σήμερα. Εντάξει, κακό θέαμα και από τις δύο ομάδες, αν και ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια μπήκε πιο παθιασμένος και με νεύρο, αλλά... Σαν να βλέπεις τσόντα την Ανουσάκη με το Βοιατζή. Ένα τέτοιο στυλ. Δεν είχε όμως την ψυχή και την... Έξω αριστερά ο Κλάους, αραγμένος στη γραμμή, βαριεστισμένος. Αδιάφορος, αδιάφορος. Σέντερφορ. Απίθαρχος. Σέντερφορ ο Παπαδόπουλος, παλέμαχος το παιδί. Το θαύμαζα μικρό. Και το Αετόπουλο, το Αετόπουλο πίσω και δεξιά να λέμε άρε που είσαι σαν πικίνι που είσαι. Ηρακλή, ξέρεις τι άκουσα. Το μπακ δεξιά. Είδες τι έκανε. Λέει μια τρίπλα, δεν έκατσε ο μπακ. Μια τρίπλα. Άρε σαν πικίνι που είσαι. Ναι, τώρα τον παίζουν, τι άκουσα. Ξέρεις τι άκουσα σήμερα από Παοξίδες. Είδες τι έκανε ο Άγγελος, λέει έκαψε την ομάδα. Ποια ομάδα ρε, εδώ είναι αδιάφορο. Αριανός είναι. Ναι ρε παιδί μου, για τον Πάκο. Ναι, όχι, όχι, το είδα και εγώ. Ο Άγγελος που είπε ότι εγώ θα την έβγαζα πρώτη την ομάδα. Κάποιοι είπαν ότι το άλλο, το ψαγμένο. Η απόλυτη ξεφτύλα. Δεν ξέρει μπάλα ο Παοξής. Αυτοί υποστήσαν την ομάδα για να κάψουν τον Άγγελο. Ναι. Κάνατε την λοιπόν, ομάδα. Όχι, να πω και κάτι για τον Άρη. Ο Τσιόλης, ο καμένος παίκτης που έβγαλε όλα τα παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβριο, ναι. Λίγο κουνήθηκε σήμερα, ήταν λίγο πιο καλός από όλους. Ο Τσιόλης, ο Τσιόλης, ο Πιλώνας, ο Τσιόλης ναι. Είχε τον Γκάτσε και τον Τζαλδάρη να τρέχουν. Σαν χαμάλιδες. 700.000 παίρνει ο Κλάους, Ελλάδα θα σου πω τώρα, άμα δένετε δύο παράματα. Α. Και δεν μπορεί να περάσει το Φιντανίδη που παίρνει 150.
Να πω, να πω και κάτι πέρα ακόμα για τον Άρης εδώ. Ο Κλάους. Αυτό το λέω όλο τον χρόνο. Δεν είναι όλο τον χρόνο. Ένα λεπτό. Μέχρι το Δεκέμβριο ήταν ο κορυφαίος. Ένα λεπτό. Ο Κλάους είναι σκόρερ της πρώτης επαφής. Ναι, ναι. Εντάξει, έφυγε ο Λίνο, καθάρισε η πρώτη επαφή. Ποιος Λίνο, ρε, φέτος ήταν ο κορυφαίος μέχρι το Δεκέμβριο. Σταμάτα λίγο. Άρτε, βρε, μάθετε μπάλα τώρα. Σταμάτα λίγο, βρε, τώρα. Για τον και βάλατε χαφ να μαρκάρει. Τα ζάρια να πούμε. Βράσε τώρα. Και πήρατε, και να λένε. Και πήρατε για να έχει τον Κλάους. Η τριάδα μία κάτσε, είναι. Κάτσε να του κάνω μάθημα, ρε, του πάμε. Ποιο να κάνετε μάθημα. Κάνετε ανάλυση εκ του αποτελέσματο. Για του άσχετου νεόκοπου. Έχουν τα ταγάρια. Έχουν τα ταγκάρια 4 center for με το ίδιο στυλ. Δηλαδή στην πρώτη επαφή πολύ καλή με τον Κλάους κορυφαίο. Και από εκεί και πέρα τρίπλα, κεφάλι, διείσδυση, πάσα, συμμετοχή. Με άριστα το 12. Πλαισιώνουν δηλαδή τον Αθανασιάδη, ναι. Με half μέτρια. Με half μέτρια. Και με φορ πολλά που είναι στο ίδιο στυλ. Αυτά το είναι... Αθανασιάδη. Λοιπόν, δεν και είναι το βάζουνε. Όχι, Ηρακλή. Ηρακλή δεν είναι έτσι. Δεν είσαι και αρχαία ιστορία. Ηρακλή δεν είναι έτσι. Ο Όφερμαρς τώρα ήτανε. Δεν είναι έτσι. Μέχρι το Δεκέμβριο δεν ήταν έτσι. Σωστά, ναι, ναι. Άσε. 40 χρόνια δεν υπήρχε. Ας με καλέσει η ΠΑΕΠΑΟΚ, του πω εγώ. Ποιοι φύγανε 9 ώρα το πρωί από μαγαζιά. Σουρωμένη τύπλα. Να πω και κάτι. Άιντε τώρα. Σιγά, αλλά. Ναι, ρουφιάνο θα γίνω. Άμα είναι για την ομάδα μου. Ένα τελευταίο. Αλλά και Γιώργο, δε μήνυμα. Σκοτωμός, βγείτε εδώ για Μπαρσελόνα, πάω και δεν σε μήνυμα. Δεν νοείς την κυβέρνηση Καραμαλή, είσαι άσχετα. Τέσσερα μου ήρθανε, σε κράζουνε μηνύματα. Ποιοι είναι αυτοί οι άσχετοι, βγάζουν τώρα να βγουν αυτοί. Ο ένας είναι υπεύθυνος σε ομάδα. Δεν θέλω να τον πω. Και τι έγινε, ξέρει αυτός να μην είναι να βγει τώρα. Υπεύθυνος ομάδας να έχει τέτοιο. Μου λέει κιόλας, να εδώ είναι, μου λέει κιόλας. Πες του, πες, τι έμασε το μου λέει κιόλας. Και χθες ήταν στη χειρότερη μέρα της η Μπαρτσελόνα, είχε και κόντρα διαιτησία με δύο κόκκινες που έπρεπε να πάει. Κόντρα, η διαιτησία του Τούρκου είναι πάρα πολύ καλή. Από 1 με 30 παίζει όλο Μπαρτσελόνα. Ναι. Λοιπόν. Να πω παιδιά, ένα τελευταίο για τον Άγιο. Και επειδή είναι υπεύθυνος ομάδα, ξέρει για ξένο ποδόσφαιρο, έχει ιστορία. Δηλαδή αυτό... Λέγε, λέγε. Ας δει να μιλήσουμε. Στην Τετάρτη περιμένουμε την απόφαση. Ο φίλος σου που υπεύθυνος ομάδα. Ναι, ναι. Γι' αυτό πάει κατά διάολο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε. Την Τετάρτη περιμένουμε την απόφαση. Ας δει να μιλήσουμε. Οι παίκτες βέβαια έχουν το μυαλό τους εκεί πέρα στο δεύτερο σύστημα. Σήμερα σε συνέντευξη σε Αθηναϊκή Εφημερίδα ο Κάλλας είπε ότι επανέλαβε ότι κατά 99,9% θα ανέβουμε. Έτσι λέει. Έτσι λέει, ναι. Και είπε και πόσα λεφτά έβαλε, 500.000 και θα βάλει τα ίδια λεφτά. Διάβασα στο Sport Day. Διάβασα. Ναι, Sport Day. Βέβαια, δύο ποδοσφαιριστές αποχώρησαν, ο Φερνάντες και ο Σανιά. Ο Σανιά, βέβαια, υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει, αλλά το έχει αλλαγήσει το γυαλί, να το πω έτσι, με τον Καλαϊτζίδη. Γιατί τον έκανε παρατηρήσει τελευταία, επειδή. Αδερφέ, εγώ δεν έγινα κάτι για να παίρνω τίτλους. Εγώ όταν έγινα United. Είχε να πάρει τίτλο όταν έγινε στην ηλικία που ήμουν 10 χρόνια. Να ολοκληρώσει. Και έκλεισε 26. Ναι. Αλλά έγινα για την κουλτούρα και την ιδεολογία. Και τους παίκτες που έβλεπα, κατάλαβες. Λοιπόν, έγινε μικρέ. Εύερτον. Αυτή ήμουν Εύερτον, ο Μαδάρα. Λοιπόν, την κατουράει την Μπαρσελόνα η Εύερτον. Η εκπομπή αναμεταδίδεται από το rapto.gr. Σαν οντότητα και ιστορία την κατουράει. rapto.gr. Αναμεταδίδεται η εκπομπή. Ωρε, φωτιά, του χρόνου στην Μπαρσελόνα. Του χρόνου. Καλαμπούρη την έκανα με Diego Maradona η Μπαρσελόνα. Την κατούρισα 3-0 στο Old Trafford. Δεν μου λες. Την κατούρισα με πρώτο μάτς 2-0. Πόσο... Με Brian Robson. Πόσο... Με Brian Robson και Gordon McQueen. Πόσο κόσμο είχε η Αγγλία όλη, ρε. Πόσο κόσμο. Τι πληθυσμό έχει όλη η Αγγλία. Η Αγγλία. Ναι. Η Βρετανία. Ναι, όλη η Βρετανία. 57,5 εκατομμύρια. 10 φορές πιο πολύ κόσμο έχει από όλη την Βρετανία η Μπαρτσελόνα, φιλάθλος. Λοιπόν, αυτό το τώρα μιλάμε. Σου λύθηκε από μια που λες τρέμω. Σου λύθηκε από μια που λες τρέμω. Ρώτα αυτούς εδώ που σου στείλαν τραγανάδες. Γελάει ο κόσμος. Ρώτησε τους. Ποια είναι, ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής. Γελάει ο κόσμος. Ποιος είναι. Θα με ακούσεις. Ναι, ποιος. Ποιος είναι. Εγώ κάνω την ερώτηση. Θα τη γράψω πέρα στο ράφι, θα τη γράψω. Εδώ. Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής σύμβολο της Μπαρτσελόνα. Που στην κηδεία του είχε, άντε να στα μαθαίνω κι αυτά. Και στο φίλο που είναι υπεύθυνο σε ομάδα, το Τζέλιγκα. Που είχε στην κηδεία του 8.000 κόσμο. Ποιο δεν είναι. Για Μπαρτσελόνα είναι πάρα πολύ μεγάλο ποιος, το νούμερο. Ποιος, λοιπόν, θα το πούμε μετά. Γιατί στο Ματ Μπάσμπι είχε 55.000 κόσμο στην κηδεία. Rapto.gr. Όποιο τρελό, λογικό, ανισόρροπο, ποδοσφαιρικό άνθρωπο θέλει να ακούσει την εκπομπή από εδώ. Rapto.gr. Και του χρόνου δεν μιλάτε. Η εκπομπή θα αναμεταδίδεται από το Rapto.gr. Και από το μέτρο sport.gr και ό,τι καινούριο κάνουμε θα σας ενημερώσουμε. Διάλειμμα.
Είναι φανταστική εκπομπή, αλλά δεν αφήνει τρεκουφάλες να μιλήσει ο κόσμος. Δηλαδή έχετε λογοδιάρεια. Δηλαδή, άμα είχατε τώρα ένα σκηνοθέτη, θα σας έκανε παρατηρήσεις. Με βρήκατε εμένα εύκολα που δεν μπορώ να πειθαρχήσω τους άλλους. Κατάλαβες, έχω Γκαρέλη, φίλε, τον υμνώ εδώ και δύο χρόνια. Βελτιώθηκε λίγο. Μίξι Χουλκ με Ρούνεϊ. Αν είχε το εύκολο γκολ, θα ήταν για Αγγλία. Πρέπει να δουλέψει πολύ σε τελειώματα ο Γκαρέλη. Πρέπει συνέχεια. Μπράβο, είναι δυνατό παίκτη. Συμφωνώ. Όπω δούλεψε ο Νίνη. Τον έλεγε παλέμαχο. Μίξι Χουλκ με Ρούνεϊ. Άμα θε για Παναθηναϊκό, μπορώ να σου κάνω ανάλυση φοβερή. Δεν έχουμε χρόνο. Τενιάρα. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σας. Καλώς τον. Είμαι ο παπάς του Γιώργου. Α, καλώς τον. Μισό. Περίμενε να πω λίγο κάτι. Ο πατέρας μου είναι. Τι ο πατέρας σου, Γιώργο. Παοξής είναι, ναι. Επειδή ξέρω ότι είσαι συγγισμένος με πάω και έχεις και τον ζάχαρο, θέλω να είσαι χαλαρός και ήρεμος. Ζάχαρο έχει. Έχει, ναι. Και είναι γλυκός άνθρωπος. Συγχύζεται για τον πάω. Να είσαι χαλαρός, σε παρακαλώ. Ναι, μην μας πάρει καμιά. Ανέβει δύο το ζάχαρο. Ζάχαρο, άμα είναι, πρέπει να γίνει καλά αυτός τώρα. Σταμάτα. Ο πάγκο με τις πίκρες που έχει φάει από τον πάγκο έγινε καλά αυτός τώρα. Φοβεράδιο. Μεγάλη ατάκα έδωσες. Λοιπόν, ήθελα να... Πες το. Ήθελα να πω το εξής, ότι δεν θα αναφερθώ για το παρελθόν, διότι εμείς που είμαστε πιο μεγάλοι, στο παρελθόν ξέραμε έναν πάγκο, ο οποίος έπαιζε με ψυχή, και όλα αυτά τα αρνάκια τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς που ερχόντουσαν από την Αθήνα εδώ πέρα, τους είχαμε μέσα στο τσεπάκι μας. Άστο αυτό, πάλιωσε αυτό, άστο, πάει παρακάτω. Πάει αυτό, αυτό ήταν τώρα, για το καινούριο το ΠΑΟΚ. Για το καινούριο το ΠΑΟΚ θέλω να πω το εξής, να αφήσουν το καινούριο το διευθυντή που έχει έρθει. Ποιος? Να κάνει αυτό, ζωντανός, να κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν το βλέπω. Άμα δεν την κάνει καλά τη δουλειά του, θα φταίει το ίδιο δεν το θα τον αφήσουν. Δεν θα τον αφήσουν, αυτός μπορεί να την κάνει καλά τη δουλειά του, δεν λέω εγώ αυτό. Να πάρει έναν προπονητή, να κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα με παίχτες. Να κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα με παίχτες. Και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε καλά. Και το σπουδαιότερο, οι δημοσιογράφοι και τα κανάλια να σταματήσουν πια να λένε αυτές τις αηδίες για τον ΠΑΟΚ. Τι λένε? Λένε τα διάφορα και τα τρίφορα, ότι φαγώνονται, ότι κάνονται, δεν είναι θέμα που αφορά αυτούς. Αφορά μόνο τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ πρέπει να βάλει κάποιον που να έχει σε επαφή μόνο με αυτόν με τα κανάλια. Ναι, αλλά, ο Τζόρνταν λέει, κάτσε το όνομα του. Αντώνη, εδώ ο Τζόρνταν λέει να βγουν να μιλήσουν, να τα πούνε όλα. Βέβαια να τα πούνε. Α, να μας πει. Εντάξει. Τελείωσε η σεζόν, τώρα πρέπει να βγουν να μιλήσουνε. Ναι, ωραία, ας βγούνε να τα πούνε όλα, ας κάνουνε σε όλα τα κανάλια μια κοινή ανακοίνωση και να συζητήσουνε. Όχι αυτό το πράγμα, ο ένας σταθμός να λέει το α, ο άλλος να λέει το β, ο άλλος να λέει το γ, δηλαδή ρε παιδιά. Εσύ είχες τον Μπούζα, σαν νιάτα σου μια εφημερίδα, δεν είχες δεύτερη, τρίτη ενημέρωση, τέταρτη, είχε ένα Μπούζα αυτός μόνο. Η εφημερίδα που έκλεισε τώρα. Ναι. Μη στεναχωριέσαι για τον ΠΑΟΚ. Μη στεναχωριέσαι. Θα βρει τον δρόμο. Δεν στεναχωριέμαι για τον ΠΑΟΚ. Εγώ και πες άλλες. Είναι από τους τυχερούς που είχα δει τον ΠΑΟΚ πολύ δυνατό και πολύ ωραίο. Είσαι 70. Είμαι 63 τώρα. Οπότε τώρα έχω δει μεγάλο τον ΠΑΟΚ. Πρόλαβε. Είδε. Τα λέμε, φιλιά πολλά. Έγινε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ορίστε. Ωραία τάκα πριν πες. Τόσε σπίκρε που σε έχει δώσει ο Μπάου. Έγινε καλά. Το ζάχαρο, τι ζάχαρο να έχει. Ωραία, που στην Τζόρνταν όταν θέλει. Έχει αυτό. Γέλα λίγο, εσύ παραγωγή. Είσαι τρέχον, γέλα λίγο. Εσύ έχει σουφρώσει το βρύδι. Κάνει και το διαβολικό αυτό το τότε. Νίκο, το προηγούμενο μήνυμα με τον Λάζλο Κουμπάλα, βάλτο να μαθαίνουν αυτοί που στέλνουν μηνύματα στον Τζόρνταν. Μη, δεν το ξέρει. Οι φίλοι του. Άσε, άμα πω ποιοι με στείλανε, θα πες ξερός τώρα. Πες τα δω. Ρε παιδί μου, πες ποιοι με στείλανε. Θέλω να τους δω. Βρε, δεν με νοιάζει. Τι ξέρουνε για το θέμα. Σωστό. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Δεν μπορώ να πάρω Χατζηπαναγής. Ξέρει τι ξέρω για την Παρσελόνα εγώ. Πού να ξέρω Χατζηπαναγής. Ο Βάσια. Δεν ξέρω. Πάλι λεφτά του φάγανε τον άνθρωπο. Ποιο του τα έφαγε. Πάλι λεφτά του φάγανε. Ποιο, πάλι. Ιδέα το φάνε. Ποιο. Μόλις τον είδα Καφτατζόγλιο να σκάει, λέω λεφτά του φάγανε. Καλησπέρα, έλα, φίλε. Καλημέρα, Αργιανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλημέρα, ο Κούντης. Αργιανός, τρεις Αργιανοί στους πέντε. Για την οικονομία του χρόνου θα πω τρία πραγματάκια και μετά σχολιάζεται. Ναι. Ωραία, το πρώτο.
Επειδή αυτό το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι πεντακάθαρο όπως και το ελληνικό, ναι. Θα πω κάποια πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Να πεις. Ναι. Πρόεδρος UEFA Πλατινή. Κύριος. Πρόεδρος ΕΠΟ Κυρτζίκης. Α, κούκλος. Τελικό κυπέλλου Ελλάδος Ξάνθη. Τελικό Champions League Juventus. Ακριβές σκορ και σαν δύο μάτς 3-1. Ναι. Έκλεισε αυτό. Τώρα αυτό δεν είπα, ρε φίλε. Έκλεισε αυτό. Αλλά είχα ομαδάρες όμως και είχα κουλτούρα, ιστορία και παρουσία συνέχεια. Μάρε, για οικονομία του χρόνου σχολιάζει μετά. Παρακαλώ. Ναι. Τι αυτό που ακούω. Το δεύτερο. Σας παρακάνω να πονηρούσε σας. Λέει. Μέση εβδομάδα είχαμε meeting, όχι εγώ, κάποιοι άλλοι. Ένας πρώην οπαδός με μακριά ακόμη που κατοικοεδρεύει στο νέο κόσμο. Κύριος. Ένας πρώην FIFA manager που κατοικοεδρεύει στην περιοχή του Κολωνακίου. Κύριος. Και κάποιοι άλλοι για να δούνε τι μπορούν να κάνουν. Για να συμβουλωθεί. Ναι. Και το τρίτο είναι το εξής. Ακούω στο ραδιόφωνο ότι επειδή ο Παπαδόπουλος του Ηρακλή παίρνει 20.000 ευρώ, λέει το Παπαθανασάκης πάγκο. Εγώ το λέω. Ναι. Όταν όμως ο Καλαϊτζίδης τερματίζει τη χρονιά και η ομάδα δεν έχει ανέβει πρώτη με 20 βαθμούς διαφορά, σου φταίει ο Κούης που κάποια μάτς όπως εις Δράμας χάσαμε. Να σου πω κάτι. Εκεί δεν είναι σπάγκο. Άκου. Λες ότι ο Καλαϊτζίδης δεν πήρε γλυκά να δώσει στη Δράμα. Αυτό κάτι λες. Τέτοιο. Ναι. Εγώ θα σου πω το άλλο. Πες μου. Ο γιος του Πατζιαρά που έπεσε στον Άρη είναι αδιάφορος προπονητής της Δόξα Δράμας με προοπτική κάποια στιγμή να γίνει προπονητής στον Άρη. Ναι. Και όλοι αυτοί οι παλέμαχοι του Άρη δεν μπορούν να πείσουν το γιο του Πατζιαρά να δώσει το παιχνίδι στον Άρη με προοπτική στα 38 ο Πατζιαράς, μέχρι τα 65 μπορεί να προπονεί ομάδες. Να έχει ανοιχτεί την πόρτα. Δεν μπορείς να στο παραμείνει στο μπλα μπλα. Όχι να δώσουν λεφτά στην ομάδα. Να το πάρουνε στο μιλητό. Το τζάμπα πέθανε. Ποιος, τι λες. Προφανώς αυτοί οι τέσσερις που στείλανε στον Τζόρνταν. Θα σου πούμε όλα για τον Κουμπάλα. Παρακάτω. Και την ιστορία του. Ας τον Κουμπάλα. Πάμε παρακάτω. Ξέρουν αυτοί. Πάμε παρακάτω. Για πρόβατα, για προχανά. Δεν σχολιάσει κάτι από αυτά τα τρία που σας είπα άλλο. Παρακάτω. Αυτά ρε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έρθει αυτός ο πεντακάθαρος άνθρωπος. Ποιος? Ο αγνός, ο αμέσως που δεν έχει να πει τίποτα κανείς γι' αυτό, να ο κύριος Αρβανιτίδης. Σωστό, ναι. Μεγάλο μήνυμα. Ευχαριστούμε τον κύριο Καλαϊτζίδη για την πρόσφερε στην ομάδα. Μεγάλο μήνυμα. Άμα θέλει, ας πάρει τους παίχτες που έφερε και τα λεφτά που επένδυσε πίσω και ας αφήσει τον κύριο Αρβανιτίδη να κάνει το έργο που πρέπει να κάνει. Ο μεγαλύτερος στα 18 του τον ψήφισαν Ιταλοί και Γερμανοί κορυφαίο παίκτη στην Ευρώπη. Ντάν κανένα. Ωραία, Αργιανέ, και εσύ που κατάντησες να θες να πει ο Αρβανιτίδης, ρε. Σε ένα καθαρό ποδόσφαιρο θέλουμε καθαρούς παράγοντες. Μπήκα πολύ. Γεια χαρά. Επόμενη γραμμή. Ήσελε να κάνει χειμώνα. Βαθιά υπόκριση, φίλε. Τεράστιο μήνυμα. Τεράστιο. Και η κορυφαία τριάδα είναι μέχρι τώρα που μιλάμε σε συλλογικό επίπεδο. Δεν υπάρχει άλλη μέχρι τώρα. Αν αυτοί εδώ παίξουν ακόμη 10 χρόνια μαζί, θα τους παραδεχθώ. Low, Best, Charlton. Το έχει γράψει ιστορία. Δεν υπάρχει άλλη τριάδα θεϊκή μπροστά. Επόμενη γραμμή, ναι. Να μαθαίνουμε δύο πράγματα, έτσι. Συμφωνώ με το μήνυμα. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον. Ο Πόξο και Βεντίνο. Αμάν, αυτός είναι δύο φορές πικραμένος. Ποιος κρόει, βρε, φίλε. Λοιπόν. Ο Λάζλο Κουμπάλα, μάθε λίγο ιστορία. Ποιος κρόει. Λέγε και ο Κουμπάλα. Ο Κουμπάλα ήταν 30 χρόνια μετά. Λοιπόν. Ποιος κρόει. Ρε, πού στην γλιστρίδα έβαγες. Λέγε. Ναι. Θα πάω κατευθείαν στο τελικό του Champions League. Λοιπόν, η Γιουβέντους δεν είχε πολλές επιλογές, μιας και που ο Γκελίνη τραυματίστηκε. Ο νεαρός ο τρίτος στόπερ που έμεινε στον πάγκο. Ο Βόνα είναι εξαιρετικά άπαλος. Είναι μια κινούμενη. Άρα μου λες ότι ο Αλέγκρι εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να παίξει το 3-5-2. Ναι, ναι. Λοιπόν, είχα θέμα με το πώς αντιμετώπισε στην αρχή το μάτς. Δηλαδή πήγε να παίξει στην Μπαρτσελόνα αρχικά box-to-box. Στην αρχή αυτό δεν του βγήκε. Ειδικά μέχρι το πρώτο ημίχρονο και που μπήκε το γκολ, η Γιουβέντους φαινόταν ότι ήταν μια κλάση πιο κάτω από την Μπαρτσελόνα. Όμως με την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου και συνεχίζοντας την ίδια τακτική. Ήταν παραπλανητική. Για 70-80 είπα, φίλε. Άκου λίγο. Τα χρόνια του χρυσού ψαριού, έτσι λέγανε. Πιστεύεις ότι μετά το 1-1 η Γιουβέντους. Διάβασε το λίγο. Έπεσε. Άσε με να τελειώσω, ραπ. Η ερώτηση είπα αν έφαγε το τυρί της η Μπαρτσελόνα. Ναι, 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 ναι,
Στο δεύτερο ημίχρονο η Γιουβέντους ξεκινάει πιο δυνατά, κερδίζει το box-to-box παιχνίδι από την Μπαρτσελόνα, ναι, και καταφέρει να σκοράρει. Λοιπόν, εκεί μετά το σκοράρισμα αρχίζει να πιστεύει περισσότερο στον εαυτό της. Όμως δυστυχώς όταν έχεις μπροστά μια τριάδα Μέση, Νέιμαρ, Σουάρες, που την παραμικρή ευκαιρία μπορεί να την κάνουν γκολ. Έτσι είναι, αυτά τα είπαμε. Μπορεί να την κάνουν γκολ. Ακόμα και να πιστέψεις στον εαυτό σου, αυτή με το παραμικρό και σε, ένα, και σε αντίθετη ροή παιχνιδιού μπορεί να σου κάνουν τον γκολ. Η Γιουβέντους δεν φέρθηκε σαν Ιταλική ομάδα. Ερώτηση. Δεν φέρθηκε σαν Ιταλική ομάδα. Κανονικά μια Ιταλική ομάδα θα φύλαγε. Αυτό θέλω να μου πει. Ναι. Θα φύλαγε το πισινό τη. Γιατί δεν το φύλαξε. Έφαγε γκολ μετά το 1-1 στον ανοιχτό χώρο. Ναι, στην ναι, κόντρα. Και εγώ προβληματίστηκα εξαιρετικά από αυτό το πράγμα. Ερώτηση. Ναι, ναι. Πώς λέγανε το χάφουτα στον πάγο. Αν είναι αυτό που είπες για τον Πύρλο. Είπες κάτι για τον Πύρλο. Αυτό με τον Πύρλο δεκάρι. Όχι, ποτέ ο Πύρλο δεκάρι και τους εξηγήσω το λόγο. Ο Πύρλο δεν μπορεί να παίξει δεκάρι γιατί πρώτον δεν έχει τα τρεξίματα για να τρέξει σε πλευρά. Νούμερο 1. Νούμερο 2 δεν μπορεί. Γιατί να έχει τα τρεξίματα να του πλάρει σε πλευρά τον Νεϊμάρ και τον. Ο Πύρλο δεν έχει ρόλο να του πλάρει σε πλευρά. Ο Πύρλο είναι ένας ελεύθερος παίκτης μπροστά από του στόπερ. Σε αυτό το match, ο οποίος χθες δεν κατέβηκε. Σε αυτό το match, δεν κατέβηκε. Σε αυτό το match, μόνο έκλαιγε μετά. Ο Πύρλο έπρεπε να βγει στο ημίχρονο. Σε αυτό το match θες του μπλαδόρικο εξάρι. Το ξέρω. Και επίσης, ο Τέβες, επί 90 λεπτά, το μόνο που έκανε σε όλα τα ανοιχτά πλάνα, το σέρι ψηλά ζητούσε μπάλα. Ζητούσε μπάλα, πού, πίσω από τον Πικέ. Πίσω από τον Αργεντίνο τον Κασιδιάρη τον Κακάστημο. Ο Μωράτα είναι για να βγαίνει μπροστά. Ο Τέβες πρέπει να μένει ψηλά. Είναι έτσι το σύστημα. Ο Μωράτα έχει μεγαλύτερο χώρο να πάρει. Πάρα πολύ καλό μήνυμα. Πολύ καλό μήνυμα. Αλλά ο Πύρλο είναι δίκοπο μαχαίρι για να παίζει εκεί πέρα. Γιατί, δεν μπορεί να κόψει, αλλά είναι μια παλιόλο το παιχνίδι. Ναι ρε φίλε, να σου πω όμως, πας σε box to box με τον Πύρλο εξάρι και κατά κάποιο τρόπο. Το εξάρι σε αυτό το match πρέπει να είναι σκύλος, ντουμπλαδόρος όπου παίζεται η μπάλα στην πλευρά, εγώ να είναι εκεί. Εγώ όταν πάτησε περιοχή ο Ινιέστα με τον άλλο το χαφ, πώς το λένε που βάλε τώρα. Το Ράκητζης. Λοιπόν, ο Ράκητζης, ναι. Εδώ είναι θέμα Πύρλο. Δεν μου έκανε τον γκολ ο Νεϊμάρ με το Μέση και το Σουάρες. Το θέμα τώρα είναι άλλο. Να μείνει φέτος ο Άρνεσεν, είπε, το έμαθες αυτό. Ναι. Ποιο? Για έναν παίκτη μόνο να κρατήσει τον πάγο καθόλου οπωσδήποτε. Το έμαθες. Ποιο? Ο Άρνεσεν το είπε. Δεν έμαθες. Όχι. Τον Τζιόλ, τον Πυλώνα. Τον Πυλώνα, βέβαια. Είχα να δω, λέει, τέτοιον από τότε που έπαιζε με τον Σόρεν Λέρμπι. Όσο για τον ΠΑΟΚ. Όσο και τον ΠΑΟΚ θα είμαι πολύ σύντομο γιατί δεν θέλω να καταναλώσω χρόνο. Τον Πυλώνα, τον Πυλώνα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε μια χρονιά δύσκολη. Να το βγάλουν MVP. Λοιπόν. Με τον Αναστασιάδη είχε ένα πλάνο Αναστασιάδη. Δεν εξυπηρέτησαν το πλάνο του Αναστασιάδη και η ομάδα κατέληξε όπως είναι εδώ και 3 χρόνια με τον Κουκού στο πάγκο και οδηγηθήκαμε στο πουθενά. Το σωστό είναι να αποκλειστεί από τους ομίλους. Συμφωνείς. Αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα λεφτά του UEFA είναι πολύτιμα. Όχι, 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 θα μπει μέσα η ομάδα. Θα μπει μέσα γι' αυτό. Βεβαίως όχι. Με 3.000 κόσμο στην κερκίδα και με 5 μέσα πάει η ομάδα. Πρέπει να πάει δυστυχώς. Όχι φίλε, θα αποκλειστεί. Μην τους δω να αυτοί που λένε αποκλειστούν. Να αποκλειστεί η ομάδα φίλε. Θα γίνει εδώ έξω, ροντέο θα γίνει το στούντιο. Μην τολμήσει κανείς να πανηγυρίσει. Μιλάς για μένα τώρα. Μην τολμήσει κανείς να πανηγυρίσει. Μιλάς για μένα. Μην τολμήσει κανείς να πανηγυρίσει. Αυτά τα αδελφίστηκα τα αφήνεις για μένα. Εγώ λέω και όσο το λένε. Εγώ προκαλώ και λέω να αποκλειστεί η ομάδα. Μην πανηγυρίζει απέναντι. Εγώ να πανηγυρίσω. Αποτυχία σχέτη είναι. Το είπε κι άλλο Γιώργο. Σήμερα αυτό λέω. Να αποκλειστεί. Επόμενη γραμμή, μην πάνε γυρίζει. Να αποκλειστεί και να πάει γενικά η Ελλάδα σαν τη Μάλτα. Εκεί με τη Μάλτα μαζί να είναι. Είναι με τη Μάλτα. Πάρα από τα Φερόε. Μεγάλη προοπτική έχει για τον Πάο. Λέγε φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Ο παδός του Ηρακλή είναι από εδώ μου. Καλώς τον. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην κύριο Παπαθανασάκη βασικά που ανέβασε την ομάδα. Τρεις ομάδες πλήρω των τερβίσεις μας. Συγχαρητήρια και μπράβο του. Εκεί πέρα στην άκρη και ο Τζερεμάια Τζόνσον που έχετε ο Παοξής με τον Μούση. Ναι, ναι. Είπε ότι ο Ηρακλής που ανέβηκε και βρήκε κόμμενα μια χοντρή. Ναι. Το πώς έπεσε ο Ηρακλής δεν ξέρω να ξέρει. Συμφωνώ και πώς ανέβηκε όμως ξέρω. Αγωνιστικά μόνο φέτος ανέβηκες. Το πώς ανέβηκε, το πώς έπεσε από εκεί η αρχή. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν έπεσες αγωνιστικά, σε ρίξαν με αδικία, με πολύ βρώμικο τρόπο. Το βρίσκω πολύ.
Όντως είναι κατάπτυστο, αλλά και αγωνιστικά ανέβηκες μόνο μία κατηγορία. Και ευτυχώς που βρέθηκε εκείνος ο καλός κύριος που σου πήρε το αφημί τότε και έδωσε την ομάδα έτσι. Ο Θόδωρος. Ακριβώς, που τον βρίζατε και του πετούσατε κοτρόνια. Αν δεν είχες φιλημένο δαχτυλίδι, χειρότερα από μένα θα τραβούσες. Τι να είχα. Αν δεν είχες φιλημένο το δαχτυλίδι. Το φιλούσες και εσύ, ρε φίλε. Άμα θεωρείς ότι. Χειρότερα από μένα θα τραβούσες. Άμα το θεωρείς ότι το είχα φιλημένο, το φιλούσες και εσύ. Τέλος, εσύ δεν το έχεις λυμμένο τώρα, πλάκα μας κάνεις. Το παλικαράκι. Αύριο στις γωνίες τη Μισκέρη στο τέλος και ρόκα. Κατάλαβες. Χίλια άτομα. Αυτό που είπα, κατάλαβες τι εννοούσα. Κατάλαβες, γιατί διαφωνείς. Ο άλλος έστειλε και λέει τον Γκρόι. Τέσσερα χρόνια έλειπες από την άλλη εθνική. Λογικό είναι να πανηγυρίζεις τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην το κάνουμε και τουρκικό έργο. Γιώργο, ήταν το σχόλιο σου πικρόχολο, Γιώργο. Πολύ επιλεκτικό. Το σχόλιο σου ήταν πικρόχολο, αγόρι. Τι ήταν πικρόχολο, αγόρι. Σήμερα έκανε κάτι πολύ καλό. Αδερφέ, το όνομά σου λίγο. Χρήστο. Να πω στα παιδιά λιγάκι. Έκανε σήμερα η ΠΑΕ κάτι πάρα πολύ καλό και συγκινητικό. Δεν ξέρω πώς το πιάσανε. Πολλοί στράβωσαν κιόλας, Ηρακλειδής. Για μένα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Βγήκε η ενδεκάδα της ομάδας της 6 Νοεμβρίου του 2011 στη Νέα Καλλικράτεια. Που τα παιδιά σήμερα ή παίζουν σε ομάδες Α1 ή Γ Εθνική, οι δύο έχουν παίξει εναντίον του Άρη με τον Καμπανιακό. Χάρηκα που ήταν τον Πόπτσι, το πουλέν μου, το πλησιέστερο που έχω δει. Μισό λεπτό, ρε Μάριε. Να τελειώσω λίγο. Προ τον σφορεμένο φουντουκίδι του ΠΑΟΚ, το πλησιέστερο, έτσι γύφταρος μαύρος και το παιδί παλαιομοδίτικο σέντερ μπακ, το χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν σημειολογική η σημασία και ποιος ήταν σήμερα αρχηγός. Έγινε αρχηγός και μπράβο στην ομάδα ο Κοσμάς ο Τσιλιανίδης που έπαιζε και εκείνο το απόγευμα στη Νέα Καλλικράτεια. Που φτάσαμε εκεί και λέω τι κάνουμε τώρα και πού βαδίζουμε. Όχι εγώ, όλοι μας. Παιδιά, και ένα τελευταίο να πω για και να δεν, την δεν χρειάζεται να πούμε γι' αυτό, ρε Μάρι. Εκεί ήταν η ομάδα στην Ηρακλή. Εδώ εποντίον έχει γίνει. Δεν! Δεν χρειάζεται. Να το, είναι φοβερό. Ναι. Ένα τελευταίο, παιδιά, για να κλείσω την γραμμή. Μποτό. Ένα τελευταίο. Ρίξω. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός από εκεί πέρα έχει πολύ επιλεκτική μνήμη. Δορυφόρους παλιά έχει τη Δόξα Δράμα και τον Όφη, δύο που θυμάμαι στάνταρ. Και πήρα 30 συνεχόμενα. Και πήρα 30 συνεχόμενα double. Να σου πω κι άλλες. Πες. Καβάλα, Κόριδο. Καβάλα, Κόριδο. Εκ του αποτελέσματος κρίνουμε. Νεφούκο Δημόπουλο. Νεφούκο Δημόπουλο. Τις εκλεκτικές μνήμες, αν σε αφήσουμε στην άκρη. Και κάτι ακόμα για να τελειώνουμε, παιδιά. Όλοι γουστάρουν στην Ελλάδα Μαρινάκη. Και τους πολιτικούς που τους λέμε κλέφτες, δεν τους λέμε κλέφτες. Γιατί ό,τι είναι κλέφτες που δεν μπορούμε να κλέψουμε κι εμείς. Αυτό είναι το κακό. Έχεις δίκιο. Γεια. Ωραίος. Ωραίος. Ο Χριστάρας. Ο Κουμπάλα έτρωγε ένα τόνο ξύλο και σηκωνότανε. Δηλαδή, τον Ινιέστα και τον Τζάβι τους κάνουν έτσι και ζητάνε κάτι. Επειδή εσείς το χειροκροτήσατε, σας κάνω μια ερώτηση. Όλοι θέλουμε να κλέβουμε, αλλά επειδή δεν μπορούμε, τους κάνουμε. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δηλαδή, εγκρίνεται και σαν να τους λες καλά κάντε και κλέψτε μας. Γιώργο, αφού μπορούν. Καλά να κάνουν να μας κλέψουν. Αφού μπορείς να μας. Παράδειγμα, έτσι. Βάλε από τη Σπάρτη, από όπου θες. Πάμε. Ακούω Μανού Τσάου και είμαι Μπαρτσελόνα. Ακούμε. Έτσι. Και πάω. Εγώ είμαι Μανού Τσάου. Έλα, Βίλε. Λοιπόν, καλησπέρα. Και πάω σαν Μοχράκι, ελεύθερο κάνει. Για την Μπαρτσελόνα θέλω να μιλήσω. Τι ομάδα είσαι. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά θέλω να είμαι στην Μπαρτσελόνα. Για να μπες για την Μπαρτσελόνα λοιπόν. Και εσύ Μανού Τσαου. Δηλαδή, συγγνώμη, είσαι και ο παδός της Μπαρτσελόνα. Όχι, δεν είμαι. Συγγνώμη λίγο αδερφέ, δεν είμαι με καμία διάθεση. Για την οικονομία της συζήτησης, ηλικία θέλει, μπορείς να μου πεις. 25. 20. 20 χρόνια. Μανού Τσαου, ακούς αδερφέ. Ναι, λέει, ωραίος. Δεν είναι Μπαρτσελόνα, το είπε. Αλλά δεν είμαι Μπαρτσελόνα. Μπράβο, έλεγε. Λοιπόν, οι οπαδοί Τζόρνταν πάνε και έρχονται. Τώρα το ότι έχει 200 εκατομμύρια οπαδούς δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Σε 20 χρόνια θα μείνουν αυτοί που ήταν και στην αρχή. Είναι το νούμερο 2 στην Ισπανία, πίσω στη Ρεάλ. Είναι το νούμερο 1 στον πλανήτη όμως. Και στην Ευρώπη, όπως λέει ο Ασλαμάς πριν το 2006, δεν υποστήριζε κανείς Μπαρτσελόνα, οπότε. Άσε ρε φίλε, εσείς τώρα είσαι μια πιστιά. Σε παλικάρι μου! 20 χρονών τώρα βγήκες να μας πεις ότι... Δεκαετία! 70, 80 και 90, δεν ήξερα άτομο στο κέντρο της πόλης να λέει είμαι Μπαρτσελόνα. Το 1985
5, 90, ξέρω εγώ, πιο νωρίς το 80, ούτε ξέραν τη United. Τι λες, ρε! Τι λες με τώρα, τι σε καμάρες λες, μωρέ! Όλοι βλέπανε Liverpool τότε. Τι μαλακίες λες, μωρέ! Όλοι βλέπανε Liverpool τώρα. Τι μαλακίες λες, μωρέ! Είχε 26-27 χρόνια πάρει τίτλο η United. Ρε, εδώ, σήμερα μόνο στο Καφτατζόγλιο, μιλούσα με τον Λάζαρο, να πω και το επιθετό του, ο Τατσόπουλος, σε ξέρει, ρε. Ο Λάζαρος Τατσόπουλος με το γιο του και άλλα δύο παιδιά που είναι άρρωστοι Southampton από το 80. Τι μας λέει τώρα, άμα με βρεις άλλους 10 μέσα στην Ελλάδα Southampton, θα σε κεράσω ό,τι θέλεις. Κλαμπ έχει κάτω στην Αθήνα επίσης. Άλλους 10, όχι άλλους χίλιους. Μπαρτσελώνα θα βρεις 7 εκατομμύρια μόνο. Καλά, φίλε, συγκρίνω τώρα. Southampton με Μπαρτσελώνα. Μου πήρες το πιο εμπορικό όνομα σήμερα στην Ισπανία. Είσαι συλλεκτικό κομμάτι να ξέρεις. Κατάλαβες, σου λέω. Αφού δεν ξέρεις άστορε, Τζόρνταν. Εγώ να ξέρω. Αν μιλήσουμε... Μετά από μένα είναι το κράτος, βρε. Εγώ να ξέρω τώρα. Βγήκε και άλλη πιτσιλιά τώρα που και μας πει τώρα ότι το 1940 δεν ξέρω. Όχι, και να κολοκτυπιέσαι, 70s, 80s, 90s ήταν όλα μόνο Βρετανία. Συνέχισε, φίλε. Ποια Μπαρτσελόνα, ρε Πούστα. Καλά, καλά, λέγε. Καλά που πήγε ο Γκάρι Λίνεκερ και ασχοληθήκαμε τότε 10 άτομα στην πόλη. Επειδή πήγε ο Λίνεκερ, ο Μάρκ Σιούζ και προπονητής ο Καριβένα. Εγώ από τη Southampton το μόνο που ξέρω είναι τον Γκέιβι Κίνγκαν. Για να μαθαίνεις. Δεν θυμάμαι. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να θυμηθώ. Από ποια ομάδα πήγε. Ναι, τίποτα άλλο δεν μπορώ να θυμηθώ. Από ποια ομάδα πήγε η Southampton. Από την Μπαρτσελόνα τι να πρωτοθυμηθώ δεν ξέρω. Ρε, άκουσε με. Άκουσε με λιγάκι. Μ' αρέσει που θέλει να βγάλει και 20 άτομα ο άλλος. Σου είπα 40 χρόνια πίσω. Με την Μπαρτσελόνα σχολήθηκαμε μόνο για 1,5 χρόνο όταν πήγε ο Τέρι Βέναμ στον Γκάλι είναι. Μικρέ, όταν μιλάει ο Τζόρνταν δεν είσαι ακροατής. Α, ακροατής, ναι, άκουα. Να μαθαίνεις λίγο μπάλα. Έλα, έρχεται ο Κύπριος, μυρίζομαι. Έρχεται ο Κύπριος. Τον Τζαβέλα τότε και τον κυνηγάς τώρα. Ο Τζαβέλα είναι μια γονολουλού γιατί θα έχουμε και άλλα προβλήματα του χρόνου. Όχι. 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 Τώρα θα τα πω. Όχι τώρα. Να τη φτιάξω την ομάδα φέτος. Κότα, κότα. Εγώ να με κότα. Θα τα έλεγε τότε. Πάλι δεν θα τα έλεγα τότε και αν γινόταν πάλι δεν θα τα έλεγα. Πήρα το διπλό στο Καραϊσκάκι. Κοτάρα. Το είπα εκτός αέρα. Θα πάρω το διπλό στο Καραϊσκάκι. Εκτός κοτάρα. Με δεξί μπακ Σαλμπικίδη και με στόπερ Τσιόλι σου είπα τρεις μέρες πριν. Και δεν είσαι ακριβώς έτσι. Τελευταία 25 λεπτά παίζει ο Πάοκ με τρία δεξιά μπακ. Ναι. Σκόντρα. Σαλμπικίδη λοιπόν, και Παπαδόπουλο. Προκαλώ και προσκαλώ. Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου. Τετάρτη παίζαμε 3 Δεκεμβρίου στο Μετρόπολης, λέω. Ναι. Με δεξί μπακ Σαλμπικίδη και με στόπερ Τσιόλι θα κερδίσουμε μέσα στο Καρεσκάκι. Ναι. Στόπα. Oh. Και μου λες 4 θα φας. Και σου λέω το Ρίτς θα τον κάνω Καρολάιν. Για τον Τζαβέλα δεν έκανε την κότα τότε. Έκανα την κότα για να κερδίσω. 32-10 για να κερδίσω όμως. Διάλειμμα. Ναι, διάλειμμα και χάλασε το air condition. Λοιπόν, respect, μπα, τελειώσατε. Λοιπόν, Ασλαμά είσαι το σύχαμα τη Αγγλία. Τα γάρι, μπάρτσα, γίναμε λόγο Ρολανδίνο. Φίλε, ένα γκολ στην Τσέλσι έβαλε τώρα, μην το κάνει θέμα. Γίναμε τώρα Ρολανδίνο. Πώ απολατρισμό. Ωραία, παλικάρι μου. Εκεί αρχίζει η μπάρτσα και παίρνει, έχει και τίτλου όμω. Ναι. Δεν είναι συγκινή που έγινε τώρα με τον Κούνελο το Ρεμπεσχέ που πήγαινε στο Ρέμο. Σε αυτό πάντως σου λέει το παλικάρι και εσύ. Δηλαδή, όταν... συγγνώμη, κάτσε να καταλάβω τώρα. Συγγνώμη, Ρεγκουρέ. Ναι, δεν μου λες εσύ, Μαρία. Ναι, δηλαδή, τώρα τι με λες τώρα, ενώ ότι είχαν φόρες στην ομαδάρα, ας πούμε και ότι. Τεράστια ομάδα εννοείται. Πού είναι. Τεράστια προσφορά. Έχει 50 χρόνια, είναι στα χαμένα. Πού είναι. Χρονικότητα είναι τεράστια ομάδα. 50, χαλάρωσε λίγο, εντάξει. 40. Σαν ιστορία, σαν οργανισμό, ναι. Σαν προσφορά. Η και η North County και η Derby County. Η Nottingham Forest πέτυχε κάτι που δεν το πετύχει η αντίστοιχη Forest της Ισπανίας ποτέ. Σοβαρά. Ανεβαίνει τρεις κατηγορίες σερί, παίρνει πρωτάθλημα στην Αγγλία και τα δύο επόμενα χρόνια παίρνει και το πρωταθλητριόν. Επίσης πέτυχε και κάτι. Όταν το κάνει αυτό, Ισπανιόλ, να το συζητήσουμε. Επίσης πέτυχε και κάτι το οποίο άλλη ομάδα δεν θα το πετύχει ποτέ. Αυτή η τεράστια ομάδα που ανέβηκε τρεις κατηγορίες και πήρε πρωτάθλημα και πρωταθλητριόν, ξεφτυλίστηκε και είναι στα τάρταρα 40 χρόνια. Κάθε στην Αγγλία είναι όλοι πανίσχυροι γι' αυτό. Τι πανίσχυροι, ρε. Βέβαια. Στοπ. Άμα ήταν μεγάλη ομάδα δεν τα πάθαινε. Συγγνώμη, η QPR φέτος είδες με τη ρόστερ έπεσε. Άμα ήταν μεγάλη ομάδα δεν τα πάθαινε. Η μισή θα ήταν στον πάγο καρσιγή. Ναι. Είναι άλλο το επίπεδο. Τέσσερις τελευταίες γραμμές. Μη. Τι, λέμε, τι συζητάμε τώρα, ρε Γιώργο, καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα. Πάμε, κόσμο, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλώς. Ο Ολυμπιακός από Γρεβενά, είμαι ο φίλος που έστειλε το μήνυμα πριν. Τι είσαι, τι ομάδα? Με το Μάριο Ολυμπιακός, Α, Ολυμπιακός με έλα ρε καλησπέρα. Άμα με πεις πού μαζεύονται οι γάβροι στα Γρεβενά, σε παραδεχτώ. Είμαστε λίγοι, πολύ λίγοι. Ναι, πού μαζεύονται, σε ποιο μαγαζί? Εντάξει, γενικά μαζεύονται. Δεν υπάρχει γενικά, βρε, εδώ με τον αρχηγό της πιάτσας μιλάς τώρα. Στου Ζολώτα το καφενείο πάνε. Στου Ζολώτα το καφενείο. Μπράβο, το δίνει στον αέρα. Γιώργο, ωραίο. Χαιρετίσματα του Ζολώτα, φίλος μου. Πάει του Ζολώτα το καφενείο. Του υπουργού είναι του.
Πάει. Λοιπόν, είσαι, παλικάρι μου, συγγνώμη λίγο, πολλά, είσαι εδώ πέρα φοιτητής. Ξενοφώντας, Ζόλα. Είσαι εδώ φοιτητής. Ορίστε. Είσαι στη Θεσσαλονίκη φοιτητής. Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη φοιτητής. Πες και ένα όνομα να μιλάμε, ένα όνομα. Ιορδάνης. Πάμε, Ιορδάνης. Λέγε, λέγε. Καλησπέρα. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό δεν θέλω να πω πολλά φέτος. Είδαμε ότι ο Μαρινάκης δεν βάζει πολλά λεπτά σε μεταγραφές και σε αυτά. Γιατί να βάλει. Σε λυπήθηκε ο Θεός, Σε λυπήθηκε ο Θεός, σε ευχαριστώ! Γιατί να βάλει. Σε λυπήθηκε ο Θεός! Θα δίνει τζάμπα λεφτά! Θα δίνει τζάμπα λεφτά! Βαγγέλη, ποιος Ρομπίνιο, ρε Ρεμπεσκές! Ποιος Ρομπίνιο! Γιατί να βάλει λεφτά! Έχει τον ΠΑΟΚ! Έχει τον ΠΑΟΚ με αυτό το ρόστερ! Το Παναθηναϊκό πάει να κούνει και του τρεις βαθμούς πίσω. Για ποιο λόγο να βάλει λεφτά. Μαλάκας είναι να βάλει λεφτά. Θα βάλει λεφτά, είναι σίγουρο αυτό. Λέγε, βάλει το Champions League. Τώρα που θα έρθει ο... Εκτός αν τώρα που ανεβαίνει και ο Μελισανίδης, ίσως... Ναι, θα ανέβει και εκείνος. Θα δω το Μελισανίδη που θα κουνηθεί και τι μεταγραφές θα κάνει. Με το Μάνταλο δεκάρι αρχηγό δεν θα κάνει μεταγραφές ο Μελισανίδη. Ο Μαρινάκης. Πάμε. Για τον ΠΑΟΚ ήθελα να πω κάτι, να σχολιάσω βασικά. Πες μου. Βασικά πιο πολύ για τον κύριο Τζόρνταν εκεί πέρα. Πες. Απλώς να μην λένε πολλά, γιατί η ομάδα τους δεν ήταν φέτος για πρωτάθλημα, να τα λέμε αυτά. Ήτανε μέχρι τον Δεκέμβρη, ήτανε. Όχι, δεν ήτανε και αυτό που ξέρανε όλοι. Έτσι πως πήγαινε η ομάδα με αυτούς, με τους αγώνες και αυτά, δεν θα άντυχε μέχρι. Δεν πήγαινε, αλλά όμως... Του βγήκε στην πορεία. Αλλά όμως και εσύ, ήσουν πολύ, πολύ δηλός σαν σωματείο, που φοβήθηκες αυτά τα ταγάρια. Φοβήθηκες ότι θα βάζει ξύλο από αυτά τα ταγάρια. Ναι, σωστά. Άντε μπράβο, θα τα λες όλα. Συμφωνώ. Α, μπράβο. Συμφωνώ. Απλώς ναι, να λέμε δηλαδή. Θα υποχρεωθείς στην ΚΕΔ και στους διαιτητάκους να σε παίζουν για να περάσεις αυτούς. Πήρες πρωτάθλημα, ανάξιο ναι, δηλαδή. Και αυτός, ναι, γιατί φέτος ο Ολυμπιακός, εντάξει, για να λέμε και την αλήθεια, δεν κέρδισε ντέρμπι φέτος. Όλα θα τα λέμε. Ναι, για να λέμε την αλήθεια. Παραθυναϊκό. Τον ΠΑΟΚ τον εκτέλεσαν πρωτίστως οι διαιτητές και μετά βοήθησε και η ίδια η ομάδα. Ο κόσμος της μέσα από την ομάδα ποδοσφαιριστές, αν θέλεις, υπεύθυνα το λέω αυτό το πράγμα. Και πολλοί άλλοι και έφτασε η ομάδα σε αυτό το χάλι. Δεν έχει άδικο εδώ. Ναι. Ο Τζόρνταν δεν έχει άδικο. Δηλαδή, όταν βρήκε στα σκούρα, φρουτ, τα καλογελάκια του Αρετόπουλου. Ναι. Πάμε. Αυτά ήθελα να πω και αναμένουμε την επόμενη εκπομπή, την επόμενη εβδομάδα. Να δούμε. Να κάθεσαι να βλέπεις εδώ να μαθαίνεις. Τι λέει, Φούστα, γιατί είναι κολοτερωρίτα. Μικρέ, να κάθεσαι να βλέπεις και να ακούς να μαθαίνεις. Ακούω, είστε πολύ καλή εκπομπή. Παρακολουθούμε συνέχεια. Τι σπουδάζεις. Τη Γυμναστική Ακαδημία. Τι άθλημα θα πάρεις. Κοίταξε, τώρα δεν έχω διαλέξει ακόμα την κατεύθυνση με το πλήρες. Πάρε, φίλε, κρόσφιτ. Κομμενάκι, ένα κάρο. Πάρε, υπασία πάρε. Για χαρά. Τρίτος από το τέλος, ναι. Υπασία ο άλλος. Καλησπέρα, κύριε. Πέτρος λέγομαι, Παοκτσής είμαι. Καλώς το. Κώστα, χαίρομαι πολύ γιατί σ' ακούω χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα. Πρόσφατα δηλαδή. Καλά, με ακούς 12-15 χρόνια. Σήμερα πήρες τηλέφωνο. Ακόμα όταν έκανε με τον Κίρτσο εκπομπή στο Σκάν, σε θυμάμαι. Ο Κίρτσος παντρεύεται την άλλη εβδομάδα, του αφιερώσουμε δύο ναθώς, πάρτε να το πούμε. Τα καλύτερα, καλύτερα παιδιά. Κυριακός. Και καλός δημοσιογράφος και καλό παιδί. Κάτσε με την κοπέλα που ξέρω εγώ, φίλη μου. Με αυτήν. Δεν ξέρω. Μην εκθέτει. Κουσιάρι, ασλαμάτι, θα τα μαθαίνει όλα. Κάτσε να μιλήσουμε λίγο. Παιδιά, το ξέρω εσύ. Λοιπόν, Κώστα, να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτηση κάνοντας λίγο χαβαλέ για τον ΠΑΟΚ και να πάμε τόσο σοβαρά ή να ξεκινήσουμε. Φράσου ελεύθερα, όπως θέλεις. Πρόσεξε, λοιπόν, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί αυτό. Φράσου δεν παρεξηγεί. Γι' αυτό θέλω ο Τζόρνταν να είναι ήρεμος, γιατί ο Γιώργος είναι πιο πολύ έτσι σηκώνει την πλάκα. Λίγο ο Τζόρνταν να είναι ήρεμος. Και εγώ τη σίγουρα. Είναι πόντιος, λοιπόν. Κάνει θεραπεία, είναι πόντιος. Καταρχήν, είμαι στην θέση να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό που πήρε το κύπελο, έτσι. Γιατί αν δεν έπαιρνε ο Ολυμπιακός το κύπελο, δεν θα πήγαμε Ευρώπη πρώτα. Τα λέγαμε αυτά, δεν έτσι. Δυστυχώς. Με το ρίπο δάμονας. Όχι, εγώ ξάνθη υποστηρίζω. Λέω, τι ξέρετε, πάλι θα πάρει ο Ολυμπιακός το κύπελο, τρελός. Δυστυχώς. Λοιπόν, ο μεγάλος ΠΑΟΚ βέβαια φροντίζει για την οικονομία της Θεσσαλονίκης, γιατί όντας το πρώτο ματς 15-16 Ιουλίου, έτσι, οι καφετέρες θα γεμίσουν από πολύ αρχές του καλοκαιριού. Σήμερα μιλούσα με έναν μπάρμαν. Και λέει, σώθηκα ρε πούστη, αλλά λέει, θέλω να πάω διακοπές, δεν θα πάω,
Ναι, εντάξει, είναι θέμα. Δεν πειράζει. Εντάξει. Και ξέρεις τι γίνεται, Κώστα. Εγώ θέλω να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ να πάθουν ζημιά αυτοί όλοι. Εκεί που περίμενε τώρα, Τζόταν, θα έρθω τώρα και σοβαρά. Κάναμε την ίδια. Για να καταλάβουν την αξία. Την αξία την καταλαβαίνει όταν σου λείπει. Καταλάβεις. Να μιλήσουμε. Άσερα τώρα. Όταν πήγε, παίζει η Μπαρτσελόνα. Να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Αφήστε την Μπαρτσελόνα τώρα. Πείτε. Αυτοί δεν έχουν προβλήματα. Εδώ στα δικά μας. Λοιπόν, είπε Τζόρνταν ότι θέλει να αποκλειστούμε από την Ευρώπη, σωστά. Βεβαίως. Το ενδεχόμενο σαν οργανισμός ΠΑΟΚ, έτσι, να αποκτήσει κάποια στιγμή αυτή η ομάδα 22 παίκτες, δεν σου πω εισάξιους, να έχει ένα γεμάτο ρόστερ και να μπορεί να τα επεξέλθει σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό το ενδεχόμενο, να μην το σκεφτούμε. Ναι. Αλλά να αποκτήσει η ομάδα, πρόσεξε, 22 παίκτες εξάξιους, όχι έτσι όπως μας θα παρουσιάζει ο Αναστασιάδης, ότι έχω 22 εξάξιους και είμαστε η μοναδική ομάδα στον κόσμο που έβγαλε τη χρονιά με ένα εξτρέμ, να έχει πραγματικά γεμάτο ρόστερ. Φίλε, να σου απαντήσω λίγο. Πες μου, ο Τζόρνταν ξέρει τι θέλει. Ο Τζόρνταν θέλει αυτή τη στιγμή, όχι από κακία, θέλει, γιατί έτσι σκέφτεται για το σχεδιασμό της ομάδας. Θέλει να αποκλειστούμε, αλλά δεν σκέφτεται το εξής. Ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή πήρε κάποιες πολύ μεγάλες προκρίσεις για να έχει ένα συγκεκριμένο σκορ και μια συγκεκριμένη εικόνα στην Ευρώπη. Σωστά. Μην κάνουμε καμιά μεγάλη ομάδα και πρέπει να παίξουμε, πέσουμε στους ανίσχυρους αν αποκλειστούμε τώρα και μας βγαίνει πάλι ο Πάτος Τάλιρο για να περάσουμε. Πέτρο, αν αποκλειστεί η ομάδα. Ναι. Τι θα κάνει, δηλαδή τι θα πάρει ζημιά. Εγώ δεν σου λέω, γιατί να αποκλειστεί. Ναι, όχι, αν αποκλειστεί τι θα γίνει δηλαδή, για πες μας. Έλα, θα πάρει το UEFA. Εγώ δεν θέλω. Θα πάρει το UEFA, θα πάρει στους 16, πού θα πας ρε, για πες μου. Δεν μου λες. Ρε φίλε, συγγνώμη. Για να κάνεις, άστε τότε να. Τι έκανες πριν στο UEFA. Του χρόνου. Είναι ομάδα τότε. Άχισε ομάδα. Λοιπόν, για να κάνεις σωστή δουλειά, να κάνεις σχεδιασμό καλό, πρέπει να έχεις το χρόνο μπροστά σου. Να πάρεις μεταγραφές, να έχεις 2 μήνες, να κάνεις σωστή προετοιμασία. Τώρα έχουμε δικαιολογία. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Το λογικό τώρα δεν είναι να περάσει ο ΠΑΟΚ τώρα. Τώρα έχουμε δικαιολογία ο Άρνεσεν. Πέτρο, άμα κάνει μαλακίες. Το λογικό θα δεν είναι. Θα έχει το άλοθη του Τζόρνταν με κάτι καφενεία. Άσε ρε, να πει. Με καφενεία δεν παίξει. Με καφενεία θα παίξει. Το λογικό δεν είναι να περάσει. Με τι ομάδα. Για αυτό το λόγο εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα πάντα προλάβει με τα γραμμή. Στους 2 πρώτους γύρους με την ομάδα που έχει. Δεν αλλά εμείς σαν ΠΑΟΚτσίδες να μην παραμυθιαζόμαστε, γιατί έτσι όπως πολύ σωστά είπε ο Τζόρνταν, σε 20 μέρες ομάδα δεν μπορείς να κάνεις. Για αυτό σου λέω, για προσοχή σας. Θα είναι και το άλλο θήτους, ρε. Το άλλο θήτους θα είναι, βρε. Δεν μπορεί να ευχόμαστε το κακό της ομάδας τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε. ΠΑΟΚ πάντα πρέπει να κερδίζει. Με κάθε κόστος. Υπάρχει περίπτωση εγώ να θέλω το κακό της ομάδας. Όχι. Λέω λοιπόν να αποκλειστεί για το καλό της ομάδας. Πρέπει να αποκλειστεί. Για να γίνει σωστή δουλειά. Σωστή δουλειά μπορεί να γίνει. Ο ΠΑΟΚ θα χτίσει τη χρονιά που έρχεται για την μεθεπόμενη. Μην περιμένουμε την χρονιά που θα έρθει. Ο Θρύλος λέει το Camp Nou χτίστηκε για τον Κουμπάλα. Ποιος Κουμπάλα τώρα. Εντάξει, μάθε λιγάκι εσύ το θέλεις αυτό. Σλαμάσουνε φίλε, σλαμάσουνε. Ο Θρύλος λέει ότι το Camp Nou χτίστηκε για να απολαμβάνει ο κόσμος τον Κουμπάλα. Καληνύχτα, σκεπάσω κιόλας. Τώρα αν χτίζει χρυσή ιστορία ή το χρυσό παγόνι στα νέα πλάγια, στα φρύδια μου κιόλας. Εντάξει, τώρα αυτή είναι νέα παιδιά. Πολύ ασχολήθηκα. Λοιπόν, και για να μιλήσω. Έχω ολόκληρη κουλτούρα βρετανική ποδοσφαιρική. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Δες το σήμα λίγο την Μπαρτσελόνα. Τι έσυ. Το έχεις δει. Πάθαμε. Το είδες τι έσυ. Ας τον άνθρωπο. Ότι πάθαμε το πάθαμε. Κοίταξε να δεις τι απάθουμε. Θα σου πούνε τι έσυ οι φίλοι του Τζόρνταν που τους στείλανε μήνυμα. Το 1/3 από το σήμα της Μπαρτσελόνα τι είναι. Άνοιξε τα γκαβά σου και δες και προσκύνα. Ο σταυρός του Αϊγιώργη, δηλαδή η Αγγλία. Γιατί την ίδρυσαν Άγγλοι ναυτικοί. Oh. Άντε καληνύχτα. Επόμενη γραμμή προτελευταία. Να πέγε ξαλάφρωσε. Επόμενη γραμμή προτελευταία, ναι. Τα ξέρω αυτά, ιστορία, σίγουρα. Για αποκλείεται. Ναι. Λοιπόν, είσαι υπεύθυνη ομάδα, ρε. Ναι. Ναι. Λέγε. Ακούγομαι. Ναι. Ηρακλειδιάς είμαι. Καλώς. Γεια σου, λοιπόν, από φυλασσικές. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω 3-4 πραγματάκια γενικά. Καταρχάς, για σένα, Κώστα, θέλω να πω ότι μ' αρέσει ο δημοσιογράφος. Απλά νομίζω ότι και καλά κάνεις κάποια πράγματα. Κρατάς πάντα πισινές. Δηλαδή, σ' άκουγα και την ενδοδότηση, έλεγες, ο Ηρακλής δεν θα πάρει. Είναι δύσκολο να πάρει, δεν θα πάρει. Πήρε. Έλεγες μετά, εσείς επειδή σε διαβάζω και όλες, έλεγες για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος μπορεί να μην μείνει, δεν ξέρω αν θα μείνει. Όχι, υπάρχει πρόταση από την Τρίπολη. Έχει πρόταση από την Τρίπολη. Και έλεγες να το, γιατί
ασακόκινο το κόκκινο κλπ. Σου λέγε κόκκινο θα μείνει. Έλεγε εσύ κράτα μικροκαλάθι. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος τον ημέρα, λέει δεν υπάρχει λέει, θέμα, λέγω στην ομάδα θα μείνω. Δηλαδή κρατά, έχει κάποιε πισινέ. Καλά, κάτσε. Λέω για τον Μυροφορίδη. Θέλω. Τον Μυροφορίδη δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά εμένα όχι, δεν μ' άρεσε. Να μάθει για ποιο λόγο φεύγει. Ακριβώς, εγώ δεν θέλω να οικειοποιηθώ. Συγγνώμη, εγώ δεν θέλω να μου πει έβγαλε την είδηση. Χαίρεστηκα για την είδηση. Εμένα με ενδιαφέρει ότι το μάθω ότι θα φύγει ο Μυροφορίδη, αλλά θέλω στο μυαλό των Ερακλειδέων, οι οποίοι πάνω στην κάβλα τη ανόδου λένε ναι, για ποιο λόγο φεύγει. Ποιος είναι ο λόγος που δεν το διώχνει η ομάδα, αλλά θέλει αυτό. Να σου πω κάτι. Ναι. Ξέρεις τι πιστεύω, ότι αν δεν έπαιρνε άδεια θα τον κρατούσε το Μυροφορίδη. Ξέρεις γιατί, γιατί ο Μυροφορίδης έχει δείξει ότι μπορεί να βρει τα πιτσιρίκια κάτω των 23, φέρνει τέτοια παιχνίδια, κατάλαβα. Δηλαδή τώρα ο Ηρακλής χωρίς το Μυροφορίδη και ακούγεται ότι θα έρθει ο Νταμπίζας, θα κάνει 5 μεταγραφάρες από το εξωτερικό. Όχι. Αν τις κάνει, πάω πάσο. Εγώ σου λέω προσωπικά ότι εμένα δεν μ' άρεσε που έφυγε ο Μυροφορίδης, τον ήθελα. Πρώτα αυτό. Δεύτερον, έχουν κάνει, διάβαζα πριν κάτι δηλώσει ο Παπαδόπουλος, ο Σούλης. Ο οποίος εντάξει δεν υπάρχει στο χαρτί, έλεγε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή και εμείς και από όλους μας. Και αν δεν είχε την ευρωβουλευτή, εντάξει αυτά τα λέω βέβαια για να κάτι πρέπει να πει. Γιατί έλεγε τα δικά του το 10 στα 10 τι θα έκανε και τα τρελά, εντάξει, άλλο αυτό. Τρίτο δεν μ' άρεσε. Τη ζωή μου, ρε φίλε, από 5 τώρα για αυτά διαβάζω. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει. Ναι. Αδερφέ, Ηρακλειδέα, να πω κάτι. Να πω κάτι. Σε ακούω τόση ώρα και δεν έχω πει κουβέντα. Δεν ξέρω αυτά που είπε, τι είπε ο Σούρης, τα λοιπά, ακριβώς δεν ξέρω καθόλου. Δεν με νοιάζουν κιόλας. Ναι. Αλλά εγώ όταν είδα σε τέλη Σεπτέμβρη τα ρόστερ των ομάδων, είπα ότι η Λάρισα είναι με το ένα πόδι στην πρώτη εθνική. Τα ρόστερ δεν παίζουν μπάλα. Ναι, καλά, κάπως όμως κοίταξε, ειδικά Football League, ειδικά Football League, η Λάρισα φέτος αδείξε τον εαυτό της. Ένα λεπτό. Είσαι πάρα πολύ καλό ρόστερ και αμυντική τετράδα Super League. Άλλο λέω εγώ. Το 7ο ρόστερ είναι ο Ηρακλής. Κατηγορία. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή εσύ όταν είδες Κυριακίδης, Κάσος και Πασάς, είπες ανεβήκαμε. Όχι, δεν ήξερα καν, αλλά να σου πω κάτι. Η Λάρισα βίωσε μια κατάσταση που βιώσαμε εμείς πέρσι. Είχαμε τις ψήσεις με την ομαδάρα, με ο Νουάτσι, πώς τους λέω, με ιστορίες και θυμάστε τι έγινε πέρσι. Ερώτηση. Το τι ήσουν πέρσι το 7ο ρόστερ στην κατηγορία και βγήκε στην κατηγορία. Ναι. Και έρχεται εδώ ο Παπαθανασάκης να διαχειριστεί την Αλφα Εθνική. Ναι. Το μπάτζετ της ομάδας ποιος θα είναι, ξέρεις? Όχι. Το ότι ήταν πέρσι το 7ο ρόστερ και φέτος πας σε μια άλλη κατάσταση, σε ενοχλεί, σε προβληματίζει? Ναι, δεν με προβληματίζει. Αλλά εντάξει, ελπιστώ να βάλει λεφτά για να κάνει και σήμερα που είναι. Άλλη ερώτηση. Η κουλτούρα της θύρας 10 και γενικά των Ηρακλειδών είναι: δεν θέλω να προσκυνάω, δεν θέλω να είμαι ουράκαν ενός, δεν φιλώ δαχτυλίδια. Εάν δεις ότι παίρνει τον Διούδη Ολυμπιακός και στο δίνει δανεικό, θα σε ενοχλήσει? Ναι. Ασλαμά, θα σε ενοχλήσει? Όχι. Όχι. Υπήρξατε απόψει. Ναι. Εγώ κοίταξα να είμαι 25 χρόνια. Γιατί? Γιατί ζω στην Ελλάδα. Εγώ είμαι. Ζω στην Ελλάδα. Ναι, εδώ ήταν και φέτος απίθανα πράγματα, έτσι. Καλά χρόνια με τον Ηρακλή δεν έχω ζήσει εγώ προσωπικά. Κατάλαβε, έχω ζήσει. Άμα σου δώσει το σκόντρα δανεικό, θα σε ενοχλήσει. Κατάλαβε, σήμερα. Ποιο? Δηλαδή έχουμε πάω, ζήσει. Σκόντρα δανεικό. Κανέναν τον πάω. Έχεις μάθει ο Ηρακλή σε αυτό το μομέντο. Είσαι αντιπαοξή λοιπόν. Όχι αγόρι μου, δεν θέλω μέσα στην πόλη μου. Δεν θέλω τον πάω. Από το με τον ΠΑΟΚ να μπλέξω. Κατά σύντομα τι είπες, είπες κάτι το οποίο σειρά της φαντασίας. Γιατί, σαν αξία από το σφαιριστήριο, να δώσει, ο ΠΑΟΚ δανεικό το σκρό στον Ηρακλή. Παράδειγμα. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Δεν γίνεται, ρε. Γιατί ρε φίλε δεν γίνεται? Και ο ΠΑΟΚ δεν θα φέρει τον Ντάνι Άλβες. Μπορεί να πάρει ένα καλύτερο δεξιμπάκι. Από το σκόντρα. Και θέλει να το δώσει δανεικό. Και backup φάση, ναι. Ποιον? Το Κωνσταντινίδη. Ρε μη κολλάς το όνομα, λέω εγώ τώρα, τυχαία το όνομα. Σαν παίρνες δανεικό από τον ΠΑΟ. Όχι, όχι. Οι λόγοι είναι ποδοσφαιρικοί. Γιατί ο ένας είναι υπερπανίσχυρος, Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟ δεν είναι. Άρα η διαφορά σου με τον Ολυμπιακό είναι τεράστια. Δηλαδή τουλάχιστον να είμαι με κάποιον, υποτίθεται, που να είναι. Και ξέρεις από ποδόσφαιρο. Εσύ κατάλαβες πως το λέω τώρα. Ωραία, ωραία. Εγώ δεν θέλω. Να μιλήσεις να τελειώσει. Και εγώ δεν θέλω. Να μιλήσεις να τελειώσει. Είχαμε σένα μία οκταετία πόλεμο και δεν βγήκα Ευρώπη γιατί είχα πόλεμο με σένα από την μέρα εκείνη που σου έδωσα πρωτάθλημα. Εξήγησε τι εννοώ στα παιδιά εδώ. Το 82 με τον Πετρόπουλο. Άντε μωρή παικτούρα. Ποιος γύρισε πίσω Λευκή Επιταγή? Πρόεδρος.
Το έχει κάνει πρώτος του ΠΑΟΚ αυτό. Το ο σχορεμένος όμως ο Τερτιλίνης το έκανε. Έτσι. Πιανού επιταγή. Μαρτίνο Γιάννη. Ξανά. Πλάκα μας κάνει το πούς τώρα. Από τον ΠΑΟΚ δεν είναι πάρω. Τελευταία γραμμή. Πάμε. Ναι. Καλημέρα, ναι. Μπάλα, έπαιξες καμιά φορά. Μπάλα, έπαιξες. Μπάλα, έπαιξες. Βρε μπάλα, έπαιξες. Όχι, δεν έπαιξες. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Τελευταίος. Μιλάμε. Εγώ να μιλήσω. Μπάλα, ναι. Κάνετε ανάλυση μετά το αποτέλεσμα. Τον κατορρόι κάλασε τον Θεό στον Έστορ. Επιδέρω κασκηφάρα. Κάτσε καλά. Τι λέτε που στη Μανταρίνη. Βρε κάτσε καλά βρε τώρα. Δεν είμαστε για μπάλα. Ελάτε την Κυριακή να μιλήσετε για παιχνίδια που γίνανε το Σαββατοκύριακο. Πείτε τα την Παρασκευή ρε. Καλά είναι η ζωή. Πείτε τα την Παρασκευή ρε. Άμα κατεμένει η Βέρεια με ένα μυθικό χάρτη. Το λένε στο τσίρι μπαλάθα ωραία είναι η ζωή. Μιλάω. Ναι μιλάει σου τι μην κάνετε τώρα ναι. Πω Ασλαμά ακούς. Ασλαμά, μ' ακούς. Θες το σκόντρο δανεικό του χρόνου. Έγαμο το στάνι. Έχω Μιχάλη που κουβάλα και θα πάρω το σκόντρο. Έλα, Χριστέ. Σαν αξία το θέλεις. Είδες λοιπόν πάλι. Με κάνεις κολοτούμπα τώρα. Απ' τον ΠΑΟΚ λες κανέναν. Κανέναν. Μα δεν ζήλευε κανένα παίκτη. Τι να πάρω. Αν ζήλευες θα τον έπαιρνες. Α, ναι. Δανεικό, αν ζήλευα. Ναι. Να πω κάτι. Ναι. Φίλε, εγώ όταν είδε ο Σκαρτάδος έκανα άλλο με επιτόπιο μέχρι εδώ. Έκανες μανούρα όσοι φεύγαν από τον ΠΑΟΚ και πήγαιναν στον Ηρακλή. Όχι. Τι! Παίκτες που φεύγαν από τον ΠΑΟΚ. Δεκαετία 90. Να πάνε στον Ηρακλή. Ναι. Μόνο πόντι. Φύγαν αρκετοί. Και τι να κάνω. Να κλαίω. Μανούρα έκανε. Επαγγελματίες. Τι μανούρα να κάνω. Εντάξει. Λαγωνίδηδες. Τι έκανε παπά, τον βαρέσω. Όχι. Καλημέρα. Δεν πήγε από τον ΠΑΟΚ. Θέλω να πει στον ΠΑΟΚ. Αναλφάβητη. Λέγε φίλε. Ασλαμά, μ' ακούς. Ναι. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω μόνο, άμα ξανακούσω να πεις μαλακία για την Μπαρσελόνα, θα έρθω και να σου γαμίσω πάνω. Σιγάρε. Άμα έρθεις εδώ πέρα θα φας κάτι κολοτσιές και τα μούτρα σου θα κάνεις μαλακία. Άστα να δέξεις. Άμα έρθεις εδώ να κάνεις μανούρα. Καριόλι. Λοιπόν, κάνεις μανούρα για την Μπαρσελόνα. Σε έχουν φάει τα λεφτά. Σε έχουν φάει τα λεφτά. Σε καταλαβαίνω. Πολιτική Χαϊβάνη. Ήσουν και ο πρωταγωνιστής του σιρότερου τελικού που είδαμε τελευταία 30 χρόνια στο Γουέμπλεϊ. Σαμπτόρια Μπαρσελόνα με τον γκολ του Κούμαν. Τι σε εδώ κάνει. 120 λεπτά κοιμόμασταν. Άμα σου πειράξουν τη γυναίκα να κάνει καμπάρι, δεν πάρει. Ναι, άμα σου πειράξουν την Μπαρσελόνα κάνει μανούρα. Το Χαϊβάνι. 400 ευρώ μισθό θα πάρει. Όχι, Ηρακλειδέα ήταν αυτό. Όχι, όχι άλλο ήταν αυτό. Το Χαϊβάνι 400 ευρώ μισθό το κάνανε. Θα έρθει να μα κάνει μανούρα εδώ. Ξέρει πώ θα κατεβαίνει σε σκάλε. Εντάξει, είναι φόλα Μπαρσελόνα. Και τι έγινε. Μπορεί να είναι Μπαρσελόνα το 60, το 70. Δεν νοιάζει εμένα τώρα. Κάνει μανούρα. Δηλαδή, μια μεγάλη ομάδα πώς είναι μεγάλη. Για πες μου, τι παράγονται. Προφανώς ο άνθρωπος όταν έπαιζε η Μπαρσελόνα με Ελλήνικα και εσύ. Όχι, ρωτάω εγώ τώρα. Ρωτάω εγώ. Μια μεγάλη ομάδα. Ναι, όντως. Πάρα λίγο τηλέφωνο. Το 2-1 τελικό. Το θυμάσαι το Ρότερνταμ. Το καλαμπούρι με τη United. Το θυμάσαι. Που έπεσε ο Κούμαν έτσι. Το θυμάσαι που χάθηκε η μπάλα. Δεν μου λες η μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη ποια είναι τώρα. Που το σήκωνε Μπράιαν Ράτσον. Η Ρεάλ βέβαια ποια είναι. Η Ρεάλ. Η δεύτερη ομάδα ποια είναι. Ο Μπάγερν. Με τον νου σας όλα. Η τρίτη ομάδα όλα, ποια όλα, είναι. Όλα. Ο ΠΑΟΚ. Τη United την βγάλεις μετά τη δέκατη σειρά. Ναι. Ναι εντάξει τι να κάνουμε τώρα. Έτσι, αυτή είναι πραγματικότητα ρε φίλε. Ναι βρε. Και πώς θα γίνει ρε φίλε. Και η Everton 30. Ποια Everton τώρα μου. Ποια Everton. Τώρα. 30 όπως είπες. Να σου πω λίγο κάτι. Τι κάνουμε. Με σειρά. Αγόρι μου κάνεις άλλη προσέγγιση. Τα ζυγίζεις σαν πορτοκάλια. Δεν είναι πορτοκάλια το ποτόσφαιρο. Εσύ πάλι τα βλέπεις όλα μπλε. Ο ΠΑΟΚ αν βάλουμε κάτω τους τίτλους. Δεν είναι μεγάλη ομάδα. Από τους τίτλους όχι. Αυτό σου πώς θα τον κρίνουμε δηλαδή. Σαν οργανισμό, σαν οντότητα. Σαν οργανισμό. Σαν συλλογική μνήμη. Ναι, συλλογική μνήμη. Ναι. Και εγώ θυμάμαι τώρα την Νότιγχαμ Φόρεστ πριν 40 χρόνια τώρα. Μπράβο. Ναι. Βέβαια. Με την έκανες μεγαλύτερη ομάδα από την Μπαρσελόνα. Δεν μου λες, η Νότς Κάουντι είναι τεράστιο σύλλογο. Όχι. Όσοι, τόσο ξέρεις. Φυσικά τόσο ξέρω. Ποια ομάδα βάλε πρώτη δοκάρια στις θείες. Τι δοκάρια για μισή ώρα και τον Νότ Κάουντι. Ποια ομάδα βάλε πρώτη δοκάρια. Είναι ιστορικό σύλλογο. Με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο. Ό,τι και να κάνει. Ναι. Ναι. Η Μπαρσελόνα στο σήμα τη έχει το σταυρό του Αγιώργη. Είναι ιστορικό σύλλογο. Άγγλοι ναυτικοί την ιδρύσαν. Εντάξει. Τα πράγματα είναι απλά. Η Μπαρσελόνα συμμετέχει, για να το ακούει και ο κόσμος, συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα που το crash test είναι 2-3 μάτς. Μπράβο. Στην Αγγλία ποιο είναι το crash test. Όλα! Όλα μαζί τα μάτια. Μιλάς με... Έχασα φέτος εγώ, θα έκανα την Ευρώπη, το Champions League, από την West Brom.
Ήταν μες στον Τράφορντ. Ναι. Με κέρδισε η Νιουκάστλ, η οποία κινδύνευσε να πέσει. Είναι με αυτό. Κέρδισε αυτή τη στιγμή. Αυτό, πες μου η Μπαρτσελώνα, πόσες ήττες έχει με τον Τράφορντ. Και ο Παναθηναϊκός του Ολυμπιακός, γιατί δεν είναι μεγάλη ομάδα. Έχασε ακόμα μία, Ποια, όταν κρίθηκαν όλα και μετά. Και τι να με το αβαβά του Λούκα. Και τι να, δηλαδή, εντάξει. Με το αβαβά του Λούκα. Μιλά τώρα για πιο αξιόπιστο τώρα. Το Πασαλούπα. Βέβαια. Άλλο κομμάτι είναι. Βέβαια. Αυτό είναι άλλο κομμάτι πάλι. Δεν μπορεί να κατηγορήσουμε μόνο στο σύλλογο. Είναι ένα τεράστιο σύλλογο. Ο μεγαλύτερο στον πλανήτη. Τι να κάνουμε αυτό. Άντε πάλι το μεγαλύτερο. Μια ομάδα είναι για, η για να λέγεται ένας σύλλογος μεγάλος, ναι. Είναι πολύ παράμετρη. Είναι από το λαό της. Είναι από τα... Όλα αυτά λοιπόν τα κάνει. Τώρα να σχολιώ κάτι. Η Μπαρσελόνα τώρα μεταξύ μας έχει δίκιο. Για τους νέους ειδικά φέτος. Έχει δίκιο για σένα ρε φίλε. Για μένα δεν έχει δίκιο. Και για εκατομμύρια τηλεθεατές δεν έχει δίκιο. Εντάξει, για τις εκατομμύρια έχει δίκιο. Άσε μας τώρα να πούμε. Δεν μπορούμε να άποψή μας. Εσύ η γνώμη σου είναι ότι είσαι αντίπραγμα. Δεν είμαι δήμος εξής. Θέλω να μάθω αν είναι ομάδα. Που έστειλε μήνυμα. Γιώργο, Δήμος, μήνυμα. Θέλω να μάθω αν ο υπεύθυνος ομάδας που έστειλε μήνυμα στον Τζόρνταν είναι του ΠΑΟΚ. Αν ναι, τώρα εξηγούνται όλα. Όχι, φίλε, όχι, δεν είναι του ΠΑΟΚ. Είναι. Άντε να μην πω κοντά στην ομάδα σου, ναι. Έτσι, να πούμε λίγο πέντε πράγματα. Πες τα να φύγει. Λοιπόν, καταρχήν. Καταρχήν, για όσους ζητάτε, στέλνετε mail και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και την εκπομπή εδώ και το ραδιόφωνο το Μετρόπολης και όσους στηρίξατε. Δεν τελειώσαμε. Ναι, όχι, θέλω να πω πέντε πράγματα. Γιατί βλέπω δεν βγάζει γραμμή. Θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή με τρέγια μπρούν και θα ξανακάνουμε. Ζητάνε για mail. Να ευχαριστήσω και όσους. Αν όσοι ζητάνε mail, και λέω τι λέει. Στο mail, όσοι ζητάτε mail και τα λοιπά, να ξέρετε ότι δυστυχώς τέλος το mail. Αν ακυρωθούν κάποιες παραγγελίες με βάση την προτεραιότητα το που στείλατε. Το πουλήσει λαμπρό ναι. Σαν τα φωτοβολταϊκά για αυτή. Από μέσα Ιουλίου και μετά θα ξεκινήσουμε την καινούργια παραγωγή και τέλη Σεπτεμβρίου πλέον που θα έχουμε όλα τα είδη του μελιού θα έχουμε κάτι πολύ δυνατό, κάτι πολύ καλό, κάτι που... Πορτό θα βγάλεις. Πορτό ούτως ή άλλως έχουμε. Θα είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Από Δευτέρα έρχεται πλέον και το καινούργιο το μηχάνημα. Είναι για να μην πέφτει, όχι για να. Και έτσι ακριβώς. Και το οποίο ουσιαστικά θα κάνει την παραγωγή μας να βγαίνει πιο γρήγορα για να έρχεται πιο γρήγορα στο σπίτι. Πολύ πολιτός, τώρα κάτι νέο για αυτό που έστειλε ένα μήνυμα για τους Black Keys. Ναι, Black Keys. Λοιπόν, ναι, για τους Black Keys, Black Keys, πείτε όπως θέλετε. Και το Punk Rock. Λοιπόν, οι Black Keys, φίλε μου, καλέ μου, δεν έχουν καμία σχέση με το Punk Rock. Είναι μία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν pop. Δεν έλεγε έτσι. Ναι, όχι, ναι, το λέω. Εντάξει, το ξέρω, δεν λέω ότι το παιδί έλεγε έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν pop και τι κάνουν. Φοράνε την προβιά του rock. Αυτό είναι οι Black Keys. Γι' αυτό και μάζεσαν τόσο κόσμο. Διαφωνώ. Δεν έχουν... Άλλο. Ναι. Με τον κόσμο έχω μία ένσταση. Δεν έχουν καμία σχέση με τη rock. Πήγανε άτομα και γκομενίτσες και κτλ. Γιατί είναι, λίγο... είναι το hype. Έλα, mainstream ποπάδες. Είναι και το hype. Γιώργο, είναι και το hype. Όπως λέω και για αυτούς που παίζουν έντεχνο, τα έντεχνα, τα live, το έχω ξαναπεί 100 φορές. Ότι το έντεχνο είναι η προβιά του σκυλά. Α, περίμενε. Α πούμε το έντεχνο. Δεν ακριβώς έτσι. Όχι, Γιώργο, τι γίνεται. Απλά, εγώ που μαλώνω. Όταν να δώσω προσφυγή για χαρούλι, ξεκινήσω σε κομπή προσφυγή για χαρούλι. Μια στι 10 ακούν παντελή μου πάνω στο χαρούλι. Με το που μαθαίνουνε και φίλες μου με πρίζουν. Βάλε μια πρόσκληση, δώσε μου πρόσκληση, χαρούλι. Λέω να σου πω κάτι. Ακούς χαρούλι, έτσι. Ναι, πάρα πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Μεθαύριο παίζει ο Γιάννης ο Μίτσης. Με τον Διέντερ Μητάσογλου. Θα πας. Τι είναι αυτή, δεν ξέρω. Ο Γιάννης ο Μίτσης είναι πολύ καλύτερος. Αλλά τι γίνεται, με κάποια ονόματα δημιουργείται ρεύμα. Ναι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Καταλαβες. Εγώ δηλαδή, δεν λέω για τον Χαρούλη. Ο Μίτσης μάζεσε 40 άτομα. Ο Χαρούλης 6.000. Καταρχήν μισό λεπτό για τους σκυλάδες που ακούνε σκυλάδικα. Οι άνθρωποι που ακούν σοβαρή λαϊκή μουσική ντρέπονται να πούν ότι ακούν αυτά τα πράγματα, αυτά που ονομάζονται, αυτά τα σκυλάδικα. Ντρέπονται να πούν ότι τα ακούνε. Και για τους Black Keys, εγώ το ξαναλέω. Σκέφτε τώρα αυτό που είπα για τον Μπάουκ, τώρα τι να το καλοκαίρι. Άντε, πάμε να φάμε κι άλλο. Άντε, βρε λιγούρι να φάμε.